Δεν αισθάνομαι καλά, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έγινε πάλι. Γιατί έγινε πάλι. Γιατί είναι η τελευταία εκπομπή με τα Χριστούγεννα για μένα. Σοβαρά μιλάς και δεν χαίρεσαι. Γι' αυτό σε έφερα του εδώ για να κάνουμε εορτασμούς. Εντάξει, τώρα που το σκέφτομαι. Καταρχήν θα με κοιτάνε όλοι με μισό μάτι. Στο λιπερό. Εντάξει, είχε κάποιε μερούλε, φαντάζομαι. Ναι, δεν έχει σημασία γιατί στο στρατό όταν ήσουν και έπαιρνε. Είχε δικαιούσουν, ρε παιδί μου, έπαιρνε μέρε για να φύγει. Κολούσε την άδεια. Θα σε κοιτούσανε. Στο λέγανε κολόφιδο, βίσμα. Εσύ έφυγε νωρί. Ναι, 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 ναι. Έτσι και εδώ θα αντιμετωπίσω μάλλον την μπίνη των συμπαραγωγών του Λίπερο 107,4. Κολόφιδο, αυτό, εκεί τον Ατάλο. Θα υπάρξουν ανακατατάξει του προγράμματος. Λογικά ναι. Κάποιος θα πάρει το νούμερο. Κάπως έτσι θα γίνει. Φάζει εσύ να πούμε για να κουνάς τον ποπό σου, ας πούμε, εκεί στις Αθήνες. Και μας χώνει σε εμάς να ξυπνάμε πρωί και τέτοια. Αν έχουν και τα τράβαλα. Ναι, ναι. Οπότε με αυτή τη σκέψη είπα στην εκπομπή πια Χριστούγεννα. Σου ξέρει τι κατάρρευση θα ακούσω εδώ από τους συναδέλφους. Παιδί του Προέδρου και τέτοια. Γιατί ούτως ή άλλως έχουμε και την πιο βυσματική θέση στο ραδιόφωνο. 6 με 8 το πρωί. Είναι. Είναι μια ώρα που ο καθένας θα κάνει τα πάντα για την αποκτήσει. Είναι σαν την άδεια Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή που πάει να δει την οικογένειά του. Και αρχίζουν και φουντώνουν και οι μουρμούρες. Έχασε το αεροπλάνο. Αγνοεί την τύχη του. Το ψάχνουνε. Αυτό να τώρα θα έρθει, τώρα θα κάνει. Μετά στέλνουν ένα εκπρόσωπο της ομάδας στη Βραζιλία για να ψάξει να το βρει και ούτω καθεξής. Όντως λοιπόν, βραζιλιάνικη προσέγγιση στα πράγματα. Κοπάνα. Κοπάνα. Εδώ στο λόγο επειδή κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλο το λαό. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα και στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Αποφάσισε ρε Κιούμι, θα είσαι τραγουδιστής ή ραδιοφωνικός παραγωγός. Γιατί ό,τι θέλω θα είμαι και τα δύο πράγματα. Άκου τι θα σε πω εγώ σένα, ναι. Είναι Τετάρτη και σύμπαντες από σήμερα να φύγεις. Χριστούγεννα, τα λέμε την άλλη εβδομάδα, την άλλη τρίτη. Δεν με νοιάζει, εγώ θέλω από τις 6 ως 6 και 20 κάποιο το πρωί να μιλάω. Θες να με παίρνεις στο κινητό. Μετά δεν με πειράζει. Έτσι, πάρουμε στο κινητό το πρωί. Ναι. Στην Αθήνα, αλλά δεν ξέρω αν έχει υπηρεσίες περιαγωγής, έχουν καταργηθεί αυτό το ρόλο. Ναι. Έτσι. Δεν θα σε κάνω μια ερώτηση. Για πες. Τζακ, πότε έκανε στα ζευγάρια, ρε φίλε. Α, σε ποια ζευγάρια. Που έβγαλε στο κύπελο. Α, δεν θα τα πούμε και αυτά, εννοείται. Δηλαδή, μου αρέσει που το γύρισες και σε βίντεο. Ναι. Και σε σιγουδάρισε και το άλλο το γιανόλευκο δίποδο. Έτσι, έτσι. Κοίταξε, ήμασταν τόσο σίγουροι για το 0 στα 8 και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Δηλαδή, αγωνιούσα μη τυχόν και πιάσω ένα. Μην γίνει κανένα στραβή και βρούμε κανένα ζευγάρι. Εμείς σαν Αριανοί θα πούμε το ένα πράγμα, φέρτε μας τον επόμενο. Α, έτσι λοιπόν. Σίγουρη πρόκριση της ομάδας του Άρεο στην επόμενη φάση. Μην κάνει μόνο κανένα πουλκουμαίο δίπλα και δεν το κάνει στο κύπελο. Θα κοιτάμε και το σωστά, θα κοιτάμε και το διπλανό γήπεδο, μην δούμε ότι μην έχουμε κανένα αποκλεισμό. Ο Άρης είναι, να το δώσουμε από τώρα. Ναι, 6 και 14 κυρίες και κύριοι, 21 του Δεκέμβρη. Ο Άρης είναι στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, στα πρώιμη τελικά, καθώς απέκλεισε τον Ολυμπιακό σε ένα μήνα. Τον απέκλεισε από τώρα. Έτσι. Σε ένα μήνα, ρε φίλε. Πότσο, σε ένα μήνα είναι. 10-12 Ιανουαρίου είναι τα παιχνίδια. Ναι, και τα επαναληπτικά δεν τα βάζει μέσα. Ναι, δεν χρειάζεται γιατί από τον πρώτο γύρο πέρασε. Σωστό, γι' αυτό δεν θα κατέβουν καν. Διακρίνω μία ειρωνία στο χαμογελό σου και τώρα τελευταία μέρα μην ακούς τα στυλικιά σου. Σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Όλοι θα είμαστε στο πλευρό του Θεού και θα τον περιμένουμε στην επόμενη. Δεν μας έστειλε στο κινητό, σας ευχόμαστε να περάσεις καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί εγώ για να σε δώσω στο κινητό, αν δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ο τέτοιος δίνει, ο θνητός δίνει στο Θεό το κινητό. Μια αρχαία παραβολή αυτά υπάρχουν. Ναι. Πριν τα κινητά. Πριν τα κινητά, ναι. Τότε που κατέβηκε ο Μωυσής, τι νομίζεις, είχε δύο πλάκες. Δύο πλάκες. Η μία ήταν η μπαταρία. Ναι, και η άλλη ήταν η συσκευή. Αυτό κατέβαζε. Τι νομίζεις. Ναι, τι κατέβαζε. Αλλά δεν είχε πολύ σήμα. Δεν είχε πολύ σήμα εκείνη την εποχή. Είναι η αλήθεια. Μάλλον Wind θα κατέβαζε. Υποψιάζουν απεργία του ΑΣ. Δεν έχει, δεν μας το έδωσες, δεν έχει η επίσκεψη σήμερα κανονικά τα λεωφορεία. Μουφά. Όχι μουφά. Όσο να στείλω και ένα μήνυμα στους κολόβλαχους. Έλα, μην λες έτσι ρε. Περίμενε. Ναι. Τώρα που τελειώσαν οι δουλειές σας, μην βγάλετε τα τρακτέρια σας στους δρόμους πάλι, γιατί αυτή τη φορά δεν την λιτώσετε. Μάλιστα. Εντάξει, μήνυμα προσπάθεια κατεύθυνση, κυρίες και κύριοι, από τον Πασχάλη. Σε ευχαριστούμε, σε φιλούμε, σε χαιρετούμε. Επίσης, έτσι να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Θα έρθεις, θα κάνεις εκπομπή. Τι κανονίσατε. Μα. Τίποτα του. Για να το ξανακούσουμε. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Πασχάλη. Γιατί μας έλεγε ότι μπορεί να έρθει εδώ να κάνει με τον Κωνσταντίνο τον Παπαδόπουλο Μανολάκη εκπομπούλα παραμονή.
Ημέρα, ανήμερα, πώς λέγεται αυτό. Ανήμερα, γιατί δεν τη λέμε ημέρα το Χριστουγέννων και τη λέμε ανήμερα Χριστουγέννων. Ανήμερα δίνει την τοποθεσία στη χρονική υπόσταση της γιορτής αυτής. Η μέρα του Χριστουγέννου είναι τώρα, συνολικά. Κάτσε. Όταν θες να πεις ότι κάτι θα κάνεις εκείνη την ημέρα, ναι, ναι, λες ανήμερα. Μάλιστα. Κατάλαβα, Λιάννη. Αλλά εντάξει, εμένα μου φαίνεται ότι είναι αυτό που δίνει έτσι μεγαλύτερη έμφαση, μεγαλύτερο στόμφο. Ανήμερα Χριστουγέννων ακούγεται πιο επίσημο, ρε το παιδί. Το οποίο είναι και στερητικό. Δηλαδή, τα ημέρα και τα ανήμερα. Και τα ανήμερα. Έτσι. Διότι άμα πεις την ημέρα των Χριστουγέννων, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, λες, πήγε και έφαγε, ας πούμε, και τέτοιο. Άμα πεις ανήμερα των Χριστουγέννων, έχω ένα γεύμα. Και ούτε καν. Ναι. Μόνο ανήμερα. Μόνο ανήμερα. Ανήμερα. Ανήμερα, άμα πεις. Ανήμερα θα πάω. Ωραία, σου λέω, άλλος, τι ζωάρα έχει ζήσει αυτός, τι έχει κάνει στη δαχεία. Κυρίες και κύριοι, Τζουζέπε Βιέρι, ναι, δεν τον παρουσίασα. Μπήκαμε πολύ φορτσάτη εδώ στο λόγο επειδή. Σχεδόν δεν είπαμε καλημέρα. Σχεδόν δεν είπαμε καλημέρα. Σχεδόν τελείωσε και η εκπομπή. Ήταν όπως πω εμένα προχθές με βγάλανε από το γήπεδο του Αγροτικού Αστέρου στο 70. Γιατί? Είχα πάει. Α, σε βγάλανε, ναι, όχι από το γήπεδο. Όχι, όχι, μην ανησυχείς, παιδί μου, εντάξει. Είπα και εγώ. Καλά, θα με βάζανε παραλίγο, αλλά τους είπα αυτά να πούμε λιμπερό και τέτοια. Εντάξει, άνοιξε το δεύτερο, σα παρακαλώ, παιδί μου. Πού σε ξέρουμε σένα, εντάξει. Με ρώτησαν να πάει από άλλους σταθμούς, όλους σταθμούς Θεσσαλονίκη που δείξανε. Αλλά δεν ακούτε, κύριε Λιμπερό, θα σα δείξω εγώ. Θα βγω στο 70, έτσι. Έτσι. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα, η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Λόγω επειδή αύριο και μεθαύριο θα βρισκόμεθα στα κέντρα των αποφάσεων, τα Αθήνας. Αγωνιζόμαστε διπλό ματσάκι, διπλά παιχνίδια. Σαν τη Euroliga, παίζουν Τρίτη και Πέμπτη, έτσι είμαστε και εμείς. Τρίτη ή Τετάρτη. Ναι. Όχι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Δεν θα έχει λογικά μάτσα. Έτσι πήγαινε ένα αλλάξι. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός, νομίζω. Α, νόμιζα για το live, έλεγε. Α, όχι, λέγω για τη Euroliga. Τρίτη, Πέμπτη παίζει ο Ολυμπιακός, Τετάρτη Παρασκευή ο Παναθηναϊκός και εμείς Τετάρτη και Πέμπτη. Τέλεια. Του κοίσαμε όλου για να πιάσουμε και του δύο. Ας περιμένουν οι γυναίκες live αυτό το περιβόητο. Νομίζω κάποιοι το γνωρίζουν τουλάχιστον από την πόλη μας. Τις περιπέτειες που συνέβησαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να υλοποιηθεί το project και το σχέδιό μας. Το μεταφέρουμε και στην Αθήνα για ένα διήμερο. Να διδάξουμε στον κόσμο μακεδονική κωμωδία, έτσι την χαρακτηρίζει τους ή άλλους και ο αγαπημένος μας ο Σταύρος Τσιόλης. Λόγω επειδή αυτής της αφορμής δεν θα μπορέσουμε να βρεθούμε στο στούντιο, διότι στα περισσότερα live που κάνω και εδώ κοντά, δηλαδή παίξαμε σέρες, ΕΔΕΣΕΣ και Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως, μετά το live έχουμε κατευθείαν εκπομπή, όπως θα συμβεί και την επόμενη Πέμπτη που έχουμε live στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, μαζί με Τζουζέπε Βιέρι, βεβαίως. Ωραία, τι έγινε εκεί. Έτσι, τι έγινε, τη σε λέω. Την άλλη Τετάρτη θα είναι κοντά μας και ο Γιώργος Βαβούρας. Δεν τον έχουμε φέρει εδώ ποτέ στο στούντιο, αλλά και αυτός μπαλικός χαζός, καλός είναι. Θα πούμε ποδοσφαιρικές ιστορίες χριστουγεννιάτικες τώρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το επέλεξε αυτό το κόνσεπτ και πώς βγήκε ο Τζουζέπε. Ευχήκε, γιατί δεν είχαμε και κάτι άλλο να πούμε. Τι να πούμε. Είμαστε και μη άνθρωποι, δεν έχουμε άλλα ενδιαφέροντα. Μόνο με την παλίτσα μας, ας πούμε. Αυτό λέμε, τι κάνουμε τα Χριστούγεννα, να κάνουμε κανένα live. Τζουζέπε, αρθείς, α πούμε κανένα ποδοσφαιρικό και έτσι. Πράγμα το οποίο σημαίνει, καταλαβαίνετε ότι. Α, είμαστε μόνο μαντράχαλοι, δεν θα έρθει ούτε μια γυναίκα στο. Όχι, όχι, ακούνε γυναίκες. Αυτά τα εναλλακτικά, τα ποδοσφαιρικά, ναι, τα ακούνε. Γιατί βοηθάνε τις γυναίκες, να αντιλαμβάνονται, τα κορίτσια. Έτσι, να αντιλαμβάνονται. Να αντιλαμβάνονται. Σωστό. Με το δικό τους τον τρόπο, να, τον εντάξει, ιδιαίτερο. Ναι, μια σημασία. Κατάσταση η οποία δεν έχει εξήγηση. Ούτε και για εμάς τους άντρες. Έτσι, ακριβώς. Γιατί ποιος άντρας έβγαλε άκρη με τα ποδοσφαιρικά τόσα χρόνια. Πετε μου έναν. Παρ' όλα αυτά, εμείς δίνουμε έτσι μαθήματα τεχνογνωσίας και αυτογνωσίας, αν μη τι άλλο, και στο αντίπαλον δέος, προκειμένου να μην έχει άγνωστες λέξεις και κενά, ναι, να μπορείτε να είστε πιο ελεύθεροι. Είναι αυτό πως μερικά χρόνια σχέση μετά μπορεί να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο και να κάνεις διάφορα, να ξυνείς τη μύτη σου άνετα, να πέρδεσαι, να κάνεις διάφορα, ας πούμε, έτσι, ανακουφιστικά, που σημαίνουν η αρχή του τέλους για μια σχέση. Έτσι λοιπόν, δίνουμε και εμείς με τον τρόπο μας την τεχνογνωσία να είναι πιο άνετη η σχέση σας. Θα πάρετε την καλή σας και θα τη φέρετε την άλλη Τετάρτη στο Rover, το βραδάκι, εκεί θα πραγματοποιηθεί η χωρεσπερίδα του λόγω επειδή. Είδες τι, δεν το κάναμε και ένα πάρτι λόγω επειδή. Να, μου τζον τον εαυτό μου, τον ξέχασα. Ναι. Χριστούγεννα, μπάζει ο Πανίδη. Αλλά ούτως ή άλλως είμαστε ένα. Είμαστε ένα όλοι εμείς. Καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα. Καλώς το να. Εμείς,
Εμείς μπορούμε να έρθουμε την επόμενη Δετάρτη χωρίς περίδα. Μπορείς να έρθεις όπως έχεις έρθει και σε όλα τα προηγούμενα. Τα... Εννοείται. Καλά ρε, το γουί δεν ήρθα. Το γουί δεν μετράει, το γουί ήταν να σε περιμένουν οι γυναίκες. Άλλο πράγμα, σαν Μπάμπης Μπατμανίδης αυτόνομα. Αυτόνομη θύρα 10. Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτόνομη θύρα 6 με 8 το πρωί. Αυτό είμαστε. Εντάξει. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα θα έρχεσαι στα live μας. Έτσι. Για πες. Όντως οι κουράδες έχουν 2 ευρώ το κιλό. Ε, μιλάς έτσι ρε πρωί πρωί. Τι να κάνω αφού δεν το γράψε έτσι. Θεός, Θεός. Καλά ρε, γιατί να μην πω βρισκιά είναι και αυτό. Δεν ξέρω, άμα δουν τη φωτογραφία για να καταλάβει ο κόσμος, ανέβασα μια φωτογραφία στην σελίδα μας στο Facebook, στο Λόγο Επειδή, όπου ένας τυπάς, ο οποίος πραγματεύεται την πραγματιά του, προφανώς ζαχαροπλάστης, έχει βάλει τα μπελάκι, μπορεί να είναι και υπαίθυνος, δεν ξέρω τι. Για τους κουραμπιέδες, αλλά είναι τόσο μεγάλοι, δεν χωράνε στο χαρτί και τους έχει κάνει σε σύντμηση και έχει γράψει κουρ. Δες. Α, κάθετος, δες. Το άδετο έχει, κουρ, κάθετος, δες. Έχει κόψει μόνο το α και έχει βάλει την κάθετο. Απλά γι' αυτό. Εντάξει. Αγαπάμε, αγαπάμε. Τι άλλο. Όπου ξεκίνησε, είναι αυτό που ξεκινάς να γράφεις ένα χαρτί ή μεγάλο, θες να φτιάξεις ένα board με ένα σύνθημα και ξεκινάς με τεράστια γράμματα και μετά αρχίζεις και μικρή και λεπταίνουνε και πας να γράψεις μετά τη δεύτερη γραμμή από κάτω χωρίς να έχεις μάθει κάτι, ένα χρήσιμο μάθημα από τη ζωή και έχεις κάνει το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς, εννοείται, εννοείται αυτό το πράγμα. Τι λέει, πώς είμαστε? Καλά είμαστε, καλά, καλά, εντάξει. Νωρίς κολλάσαμε και 20 τίποτα, μας. Τίποτα, τίποτα. Τι έγινε, τίποτα, ο κόσμος δεν βγαίνει ο ή προετοιμάζεται για την, για την έξοδο? Τώρα κρατάει λίγο δυνάμεις. Προετοιμάζεται, γιατί θα ξεσαλώσει. Έτσι. Τι να προετοιμάζεται ρε Μπάμπη, εντάξει, ζορίστηκε πάρα πολύ. Έτσι, έλα τώρα αυτά τα τέτοια, κάθε χρόνο ζορίζονται. Όχι για... ρε, τι? Ψυχολογία μου ρε, δεν έχει. Καλά, καλά, ναι, τα βλέπουμε και αυτό παραμονές, Χριστούγεννα και τέτοια είναι σαν Τσικνοπέμπτη. Άσε τώρα. Λες... Κοίταξε, όχι ότι δεν θα βγουνε, θα βγουνε ρε παιδί μου, τώρα θα βγουν οι μέρες. Αλλά, τέλος πάντων, εντάξει, όπως μία, πότε μίλα, πότε φύλλα. Ναι, ναι, πού να μην ζοριζόμασταν, τι θα κάναμε ρε παιδί μου, άμα δεν ζοριζόμασταν, τι θα κάναμε σε αυτή τη χώρα. Ειλικρινά, ας μου το εξηγήσει κάποιος. Υπάρχουν κάποιες δουλειές, ναι, όπου κυριολεκτικά εδώ και 2 μήνες, εντάξει, κλαίνε με μαύρο δάκρυ, έτσι, τώρα... Δεν είναι τα μπαράκια ή κάποια εστιατόρια το δείγμα. Ναι, και καλά εννοείται. Πολλές φορές αυτά κάτι σχόλια ότι δέστε πήγαμε Κυριακή μεσημέρι ξέρω εγώ στην τάδε περιοχή και ήταν τίγκα τα εστιατόρια και μετά λένε ότι κρίση και αυτά. Και αυτά είναι άστοχα παραδείγματα, μάλλον ότι προεκτάσεις είναι άστοχα. Είναι σαν να λες... είναι ένας κόσμος... Ναι. Πήγα στο γήπεδο και ήταν γεμάτο και να σου λέει άλλωστε γεμάτο ρε, αφού είχε να πούμε... Τόσου τζαμπατζίδες! Φίλε, πήγα στα τσικλητήρια και γινότανε χαμός. Η αγάπη για το Στίβο είναι τεράστια. Φέρα τις ακαδημίες για να γεμίσουν το γήπεδο, θα σου πει ο άλλος. Κατάλαβες. Σε μνημόσυνο έχεις πάει, να δεις τι γίνεται κάθε Κυριακή. Εντάξει, άλλο λέω εγώ ρε παιδί μου. Άλλο λέω, εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα. Εννοείται τώρα, μην το πιάσουμε και εντελώς σοβαρά το πόσο πλήττονται πάρα πολύ κλάδοι, όλοι βασικά, από όλο αυτό το πράγμα που ζούμε. Απλά σου λέω ότι. Δεν κάμπτετε το φρόνημα τουλάχιστον όσον αφορά τη διασκέδαση του κόσμου. Πώς να, εντάξει, είναι μια ολόκληρη ψυχολογία, νοοτροπία, διαφορετικό κράτος. Είμαστε μεσογειακό κλίμα, ταπεραμέντο, αλλά ο κόσμος που τον βλέπεις να βγαίνει έξω και να πίνει ένα ποτό, είτε ακούγοντας τον Μπατμανίδη, είτε ξέρω εγώ ακούγοντας τον Σαξιλόγλου, είναι ότι τα έχει κόψει όλα πια. Δηλαδή εκεί που κάθε 2-3 χρόνια αγόραζε αυτοκίνητο άλλο. Να, τι αστεία σε κάνω. Το παλιό έβαζε άλλα 5.000 και έπαιρνε καινούριο. Πήγαινε διακοπές, έπαιρνε ξέρω εγώ εξοχικά, έπαιρνε τώρα. Διαρκεία στις ομάδες. Άννα μπράβο. Λέει δόξα τω Θεώ που έχει δουλίτσα αν έχει και λέει κάποια στιγμή ας πούμε ρε παιδί μου που είναι ζορισμένος μετά από 10 ώρες δουλειά λέει εσύ τα έκοψα όλα. Θα κόψω και τη μία μπύρα που θα βγω να πιω. Yes, και... την άλλη Τετάρτη. Όχι, yes, και πίνει 45 μετά. αυτό σου λέω δεν πίνει μία ποτέ. Πίνει δύο ή τρεις, τον κερνάει και μία. Και ξέρεις τι. Ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει ότι ναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, έχει κοπεί αυτό το καθημερινό, το να βγω, το να κάνω, το να ράνω και βγαίνουν όλοι, ας πούμε, μια ημέρα και καταλήγουν να τρώνε όσο θα τρώγανε όλη την εβδομάδα να βγαίνανε κάθε μέρα. Δηλαδή, γιατί έχουν αυτό το αποθυμένο. Ναι, ναι, βγαίνει λίγο σε Αγγλία. Έτσι και βλέπεις τα Σαββατοκύριακα. Εσύ ξέρεις κανέναν Έλληνα που να είπε θα κάνω οικονομία και να έκανε.
Όχι, κάτι τι δεν ξέρω. Συνήθως όταν το λες, τότε είναι που δεν το κάνεις. Και μετά σκεφτόμαστε και λέμε, αχ, μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε και πώς έγινε και πώς έρανε. Και έχουμε τη λύση για να σώσουμε το κράτος. Δηλαδή, δημοσιονομικά τα παίζουμε στα δάχτυλα. Θα σε πω εγώ πώς θα εξοικονομηθούν πόροι. Παρ' όλα αυτά, όταν βγαίνουμε έξω, γυρνάμε με δανεικά στο σπίτι. Μα ό,τι κάνει ο πολίτης, κάνει συνολικά και οικονομία. Το κράτος θέλει να κάνει οικονομία, αλλά δεν κάνει. Είναι που θα βγει μια μέρα έξω και το κράτος. Τη μάνα, όλα. Κατάλαβες. Αυτό κάναμε τόσο καιρό. Γι' αυτό κατακόμισε το φράγκο. Δεν έκανε οικονομία, έβγαινε μια φορά. Διαφορά στη στόση. Γιατί ήταν σκασμένο, γιατί ξεκινήσαμε τη λιτότητα από το 85. Σκάς, βγαίνει μια τόσο. Το 885. Το 800 προ Χριστού, α πούμε. Σκάς, θα λες, άντε ρε, πάρ' τα όλα, ρε. Αυτή είναι η εξήγηση. Να τελειώνουμε πώς έχουν τα πράγματα. Κάνουμε και τη γιορτούλα μας, κάνουμε και το ένα μας. Δεν μου λες, θα έχει σουβλάκια την παραμονή. Παραμονή πρωτοχρονιά έχει το σάρωθο σουβλάκια. Όχι, ρε, πέρυσι Χριστούγεννα είχε κάνει, αφού θυμάμαι Χριστούγεννα είχαμε έρθει. Τι. Όχι. Παραμονή Χριστουγέννων είναι σούβλες στο τσέρκι. Σούβλες έξω. Γίνονται κοντοσούλια. Αυτά είναι δηλαδή το βασικό μενού της ημέρας εκτός από τα κρατικά που έχει το μενού είναι σούβλα. Ναι. Πολύ σούβλα. Έτσι. Κοντόπουλα, σούβλα, κοντοσούλια και τέτοια. Έτσι. Καλό. Καλό. Αυτό καλό είναι να γίνεται. Ναι. Αυτά πρέπει να γίνονται. Με τον κόσμο που θα κάτσει να φάει, ρε παιδί μου, στο εστιατόριο. Αλλά έχουμε και χάλκινα γενικά που παίζουν. Ναι, παραμονή πρωτοχρονιάς το Σάροφρον, ψήνει σουβλάκια και πανσέτες εκεί στο τέτοιο. Ναι, και είναι για τους πελάτες δωρεάν. Εγώ δεν θυμάμαι πότε ήρθαμε πέρυσι που τα πίναμε. Και που ήρθαμε για ένα καφέ. Και πήγαμε πέρυσι παραμονή Χριστουγέννων, πήγα για ένα καφέ στο Σάραθρον. Ναι. 12 η ώρα. Ναι, καλά. Και έφυγαμε. 10 το βράδυ, για. Μα έτσι δεν πρέπει. Έτσι για το καλό. Έτσι για το καλό. Μα, για το καλό είναι αυτό που λένε ότι κάνεις όταν μπαίνει το χρόνο. Το κάνεις μετά όλο το χρόνο. Μάλλον. Εγώ επιδιώκω κάθε πρωτοχρονιά να κοιμάμαι. Αυτή είναι η επιδίωξή μου. Ναι, σε είδαμε. 6-8 και στο δεύτερο φορά. Και πα και φύγει αυτό το εξορκίζω αυτό το 6-8. Εγώ χειρότερα. Την πρώτη. Ποιος κάνει το λίπερο. Εμείς. Είμαστε οι πρώτοι που μπαίνουμε και πέρυσι με τη Βουλιούκα κάναμε. Ήρθαμε εδώ πρώτο στούντιο. Και φέτος. Μια χαρά πήγε ο Λίμπερος. Ξέρω εγώ. Μια χαρά. Αυτοί είμαστε. Μας αξίζει αυτό το ποδαρικό, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Και φέτος θα είμαστε αυτοί που θα κάνουν ποδαρικό. Νομίζω η πρωτοχρονιά είναι Κυριακή. Εσύ με το αριστερό κάνεις ποδαρικό. Πρώτη φορά αριστερά. Με τα μούτρα μπαίνω. Μέσα την ίστα κουπανά, το κεφάλι μου πέφτει κάτω. Άκη, έχεις δει τον Πάπα όταν κατεβαίνει από το αεροπλάνο. Γονατίζει και φυλάει το έδαφος. Και λέει, ξέρω που ήρθα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τόσο πρώην. Κάθε μέρα είναι ένα μικρό ποδαρικό. Τώρα βέβαια ήρθε ο Κωνσταντίνος, ας πούμε, και έχουμε μια συνεχόμενη ροή, αλλά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν ένα ποδαρικό. Έμπαινα μέσα και άνοιγα την αυλαία του. Ναι, ναι. Δεν παίζουν προγράμματα. Ρίχνεις και τέτοιο. Αυτός που μπαίνει για ποδαρικό, ρίχνει και κάτι. Ρίχνει καραμέλες, ρίχνει λίγα κέρματα. Ρόδια. Τέτοια. Όχι. Λεφτά δεν. Δεν θα δώσω και λεφτά. Κάνω ποδαρικό. Ίσως πρέπει να χρεωθώ, ρε παιδί μου, κάπως. Ναι, να πάρω. Δεν έχει. Παξίσει. Αυτός που θα κάνει το ποδαρικό παίρνει την παξίσει. Ποιο να βρει τέτοια ώρα εδώ πέρα, από ποιο να τα πάρω. Να πούμε, ναι, Λένη, καθαρίστρια. Από ποιο να τα πάρω. Από την κυρία Λένη. Ναι, εκτός. Ναι, εκτός από κάποιον, α πούμε, στην γραμμή μου είπαν ότι στο ποδαρικό παίρνει χρήματα, αν μπορείτε κάτι. Από κάτω το κυλικείο. Από το κυλικείο, να του πω. Παμί τις προάλλες, τον ακούω, παίρνει κάπου τηλέφωνο, τον ακλαμάει, έχει τελειώσει η εκπομπή και παίζουν διαφημίσεις πριν μπει το ΠΑΟΚ 24. Ναι. Και χτυπάει τώρα το τηλέφωνο, τούτ, μία, δύο, τρεις, λέει, ναι, έλα, μ' άρεσε εδώ, θα μου το κρατήσεις, εντάξει, θα μου το κρατήσεις, ναι, θα παράγαμε εκεί. Του λέω, τι έγινε, ρε. Λέει, πήρα στο Σουμπούτεο, λέει, να κλείσω ένα τραπέζι. Τι, πού πήρες το Διογέννης Παλάς, πήρε. Άμα δεν πάρει να πει ότι δώστε το, ναι. Αυτοί το κρατάνε. Ναι. Κρατάνε, είναι δικό του. Ναι, εννοείται. Είναι το τραπέζι Μάριος Αθλαμάς. Έτσι. Και του λέω, τώρα λέω η Μεχτήλ έχει βγάλει κάτι καινούργια τραπέζια. Πας πάνω και γράφεις, κάνεις το τέτοιο, την πάτσα σου. Ό,τι θέλεις μπορείς να βάλεις επάνω. Το σιδερώνεις, είναι κάπως μια τέτοια. Ένα σύστημα, θα καπλαμάς έτσι από πάνω. Μάριος Καπλαμάς, ναι. Έτσι λέγεται το σύστημα. Μα
Μάριος Καπλαμάς. Ναι. Καπλαμής. Είναι Γάλλος. Δεν προφέρεται το σίγμα. Είναι Καπλαμή. Καπλαμή. Καπλαμή, ναι. Έτονα Σλάβη. Αντίθεια Καπλαμή. Λοιπόν, τώρα που είπες, τώρα που είπες να παίζει, μην το ξεχάσουμε ότι πρέπει να κλείσουμε για την επόμενη Πέμπτη. Έχουμε το live μας 28, αλλά 29 έχει και ο Μάριο live. Α, ναι, Μεραπτόπουλο. Μεραπτόπουλο, δεν χάνεται αυτό, το ξέρεις του Ζεπέ. Ναι, το έμαθα. Χορηγός επικοινωνίας Newsfish. Σοβαρά. Θέλω να δω τι... με πήρε τηλέφωνο. Ακιακιακι, είμαι εδώ με τον Ραπτόπουλο. Τι έγινε τώρα και με παίρνει με τον Ραπτόπουλο, είναι δυνατόν. Ούτε δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ναι, θα τον δεις επιστέτει. Δεν έχω γνωριστεί. Είμαι εδώ με τον Ραπτόπουλο και... Λέμε να μπεις χορηγό στο τέτοιο, στο event θα κάνουμε. Εννοείται ρε, του λέω, χάνεται. Δεν χάνεται. Δηλαδή, δεν χάνεται. Φίλε, δεν χάνεται με τίποτα. Έτσι, εννοείται. Και εντάξει, θα πρέπει να πούμε το Μάριο, αν θα κληρώσει προσκλήσεις για τον εαυτό του. Αυτό είναι... Σιγά μη δώσει. Ο διαγωνία αυτή είναι. Εντάχει για να κερδίσουμε χρόνο, έχουμε δύο διπλές για το event που θα γίνει στο Μήλο. Και να πει Κωστής Ραπτόπουλος, Μάριος Ασλαμής, παραγωγάρες. Ακούς, θα πει γίνεται σκοτωμός, γίνεται χαμός. Πήρα μόνο δύο μονές. Ναι. Γιατί η παραγωγή είναι sold out. Και δεν μπορεί, έδωσα κόπο, σκοτώθηκα. Σκοτώθηκα με την παραγωγή. Έτσι. Για να μπορέσω να πάρω δύο μονές να τις κληρώσω. Μείνει μηνυματικός ο εργασμός. Οπότε μην έρθετε, μην έρθετε στη δικιά μας παράσταση 28 του Δεκέμβρη στο Rover να κρατήσετε δυνάμεις, να πάτε την άλλη μέρα στο Μήλο, να δείτε Ασλαμά και Ραπτόπουλο, θα το περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Θα πει και αυτό, το ξεκαθαρίζω. Είναι μονές, διότι έχει συμβεί. Να πάει ο άλλος στην είσοδο και να πει διπλές, είπε ο Μάριος. Και να γίνω ρεζίλη, να με εκτέθετε, τα λέει αυτά. Όταν κληρώνει μονές, τους βάζει χέρι, μην τυχόν λαμόγια, πάτε εκεί και πείτε ότι είναι διπλές. Διπλές και τέτοια. Και καλά. Εγώ. Καλά, έχει δίκιο, εννοείται. Βέβαια, ξεκάθαρα. Λοιπόν, 6:30, σε φιλούμε. Φτάσαμε. Άντε, παιδάκια. Άντε, καλή ξεκούραση. Τσάω. Φάγαμε το μισάουρ έτσι. Γάτα, ναι, αυτό και τέτοια. Πάντως, ναι, έχουμε την επόμενη εβδομάδα έχουμε τα συγκλονιστικά event. Δήμερο Λίμπερο, αφιερωμένο. Εντάξει, δεν χάνει, το περιμένω πώς και πώς. Μπορεί να έχουμε και live κάλυψη στο λόγο, επειδή θα το δούμε αν μπορέσουμε να το φτιάξουμε. Πώς έχουν, ρε παιδί μου, στα ματς. Στο 33ο λεπτό τόσο είπε. Θα έχουμε εμείς live από το παιχνίδι. Διότι είμαστε μεγάλοι φαν, ρε παιδί μου, της μαρμίτας, πώς να το κάνουμε. 6:30 και λίγο παραπάνω. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας έτσι μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε να ανασυνταχθούμε εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 6:30 εδώ στο Λόγο Επειδή, στο πρωινό του Λίμπερο 107,4. Χρόνια μας πολλά, Λόγο Επειδή. Αχ, τι κάνει εδώ τα χράτς χρούτς. Λόγο Επειδή, αύριο και μεθαύριο θα βρισκόμαστε στις επάλξεις της ραδιοφωνικής μας αναζήτησης. Πάμε στην Αθήνα να φέρουμε το διπλό και να επιστρέψουμε. Για σας το κάνουμε, μην νομίζετε. Κάποτε πρέπει να εισακουστεί η φωνή μας στα κέντρα των αποφάσεων. Οπότε από σήμερα μπαίνουμε έτσι σε ένα προχριστουγεννιάτικο κλίμα. Να το βιώσουμε, να το απολαύσουμε. Αφού σταματάνε σιγά σιγά για τα πρωταθληματάκια, δεν έχουμε μπαλίτσες πολύ πολύ να ασχοληθούμε. Εντάξει, έχει λίγο μπασκετάκι, είχε και χθες. Ο Άρης είχε μια άνετη επικράτηση απέναντι στην αυτήν, πώς τη λέγανε που την ψάχναμε. Πώς τη λέγανε, μωρέ Τζουζέπε, τώρα. Τι ψάχναμε. Πού είναι αυτή η ομάδα. Έπαιξε χθες ο Άρης. Πες την Άρη, τώρα έχω κολλήσει. Να μου πει, άνοιξε κανένα site. Όχι, θέλω να το πω από μνημονικού. Αλλά δεν θα το βρω από μνημονικού. Εκυρώτατε ενημέρωση. Δεν μου τη βγάζει τώρα, ρε. Έχω ανοίξει εδώ τα 1700 sites, να πούμε, με τα αποτελέσματα. Α, βρε, Champions League βγες, να πούμε. Άρης Αϊρώνη Ναχαρίγια, χθες, στο Παλέντε Σπορ, 85-58. Μπορείς να το δεις και αντίστροφα, είναι σαν καρκινική επιγραφή. Και διαβάζεται το ίδιο ακριβώς και αντίθετα. Άνετη επικράτηση για την ομάδα του Άρεος. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται σήμερα απέναντι στην Βαρέζε σε 9 η ώρα στο Παλατάκι, ενώ η ΑΕΚ πηγαίνει στην Τουρκία σε 7 η ώρα, αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας.
και οι άλλες υποχρεώσεις είναι ποδοσφαιρικές όσον αφορά το πρωτάθλημα της Football League που έχει εμβόλυμη αγωνιστική, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά με τίποτα. Μόλις στην 7η αγωνιστική βρισκόμαστε, οπότε πρέπει λίγο να το συντομεύσουμε το εργάκι μας. 21 έχουμε σήμερα, αύριο είναι το πρωτάθλημα στη 5η, όλα τα μάτς και ένα την Παρασκευή. Τετάρτη 21 του Δεκέμβρη, Αγίου Θεμιστοκλέους, Αγίας Ιουλιανής Μάρτυρος. Και εορτάζουν ο Θεμιστοκλής, ο Θέμης, η Θεμιστοκλία, ο Ιούλιος, η Ιουλία, η Ιουλιανή, η Ιουλίτσα, η Ιουλία, η Ιούλα, η Ιουλίτσα, η Τζούλια και η Ιούλη. Έχουμε και τραγούδι για Τζούλια βεβαίως, Αμάδης Πατμανίδης Κόμπανη. Διότι γράφουμε για τα ονόματα που δεν έχουν γράψει άλλοι, για να υπάρχει καταγραφή αν μη τι άλλο στη νεότερη ελληνική γραμματεία, θα έλεγα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις Τζούλιες αυτού του κόσμου. Εγώ Αυγερινός και εσύ η Πούλια, εγώ Ντόν Περινιόν και εσύ η Τζούλια που λέει το τραγούδι. Το βάλω λίγο αργότερα όταν είναι να πάμε για διαλυματάκια, έτσι να το ακούσουμε ρε παιδί μου, να το εμπεδώσουμε. 21 του Δεκέμβρη, μπορούμε να πούμε καλό χειμώνα που δεν τον έχουμε πει ουσιαστικά, ε. Επισήμως, διότι σήμερα δεν μπαίνει ο χειμώνας, Τζουζέπε μου. Τα πράγματα μπαίνουν 21. 21. Λογικά μπαίνει ο χειμώνας τώρα. Ναι, έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Μπράβο. Άρα καλό επίσημα, δηλαδή, όχι ημερολογιακά, πρακτικά και πραγματικά, σήμερα έχουμε την είσοδο του χειμώνα. Του χειμώνος, βεβαίως, βεβαίως. Όπου ο ήλιος βρίσκεται στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση νοτίως του ημερινού. Άρα έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου για εμάς εδώ του βορείου ημισφαιρίου. Αντίθετα στον νότο τώρα πανηγυρίζουν και λένε αμάν καλοκαιράκι. Το Δαβιο Μάριο θα πει καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Να κάνουμε, εντάξει, ο χειμώνας έχει έρθει και μέρες πιο μπροστά. Το κρυουλάκι το αισθανόμαστε. Και σήμερα έτσι είναι τσιμπημένο αυτά. Θέλει καλή προετοιμασία για να βγεις έξω στον δρόμο. Μέχρι και τους 6 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημεράκι στο κέντρο της πόλης. Θα έχει σύννεφάκια, αλλά δεν θα έχει ανέμους. Θα έχει καλή υγρασία το πρωί και 91% υγρασία τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι να την απολαύσεις ρε παιδί μου, να το βιώσεις το μεδούλι σου. Σαλονικάρα, σαλονικάρα, χριστουγεννιάτικη. Και μπορείτε να καταλάβετε ότι κρυουλάκι με γρασία δίνουν έναν ιδιαίτερο τόνο στην όμορφη μας εορταστική πόλη. Σαν σήμερα και λίγα πράγματα γίνανε στο χειμερινό ηλιοστάσιο, Τζουζέπε μου. Δεν έχει κάτι που μπορείς να απομονώσεις και να... Έχει κανένα δυο έτσι ωραία, αλλά δεν ξέρω εσύ τι ξεχωρίζει σαν λάτρης του συγκεκριμένου σπορ. Ναι, το 1991 ο Χαρίλαος Φλωράκης εκλέγεται επίτιμος πρόεδρος του ΚΚΕ. Ναι. Εντάξει ρε παιδί, σημαντική. Το Apollo 8 εκτοξεύεται από τη Φλόριντα το 1968. Ναι. Ήταν η πρώτη επανδρωμένη αποστολή για τη Σελήνη. Ήτανε. Ναι. Έτσι μου λέει εδώ. Εγώ κοιτάω από άλλο site. Εντάξει, δεν λέει. Με πλήρωμα λέει Frank Borman, James Lovell και William Anders. Αλλά μάλλον αυτοί δεν περπατήσανε. Μήπως κάνανε το... Όπως το λένε ρε παιδί μου. Τον περίπλου. Τον περίπλου στον αγέρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Φετφατζίδης. Βέβαια. Το 1990. Λέει η μάνα του Φετφατζίδη που μνημονεύτηκε το όνομα του γιου του αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο της πόλης. Το 1966 γεννήθηκε ο Kiefer Sutherland. Yeah. Καναδός ηθοποιός. Ναι. Ο Σάμιουελ Τζάκσον. Βέβαια. Το 1948. Ωραίος ο Σάμιουελ. Ο Πάκο Ντελουθία γεννήθηκε σαν σήμερα. Βέβαια να βάλεις τον Γιώργο Νταλάρα. Ναι, 1947. Ο Γιώργος Αμερικάνος, 1942. Εξαιρετικός, μεγάλος Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Βέβαια, δεν τον προλάβαμε, αλλά από τις διηγήσεις και από τις αφηγήσεις. Ο Φρανκ Ζάπα γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940. Η Τζέιν Φόντα. Τζέιν Φόντα. Που είχε Φόντα. Να βάλω. Δεν περίμενα να το πεις αυτό. Το απέφυγα να το πω. Αλλά τι να κάνουμε, πάει μονόδρομος ο συγκεκριμένο. Η Αμαλία Βασίλισσα της Ελλάδος, Αμαλία και Όθωνας. Ναι, και στο λες Αμαλία που καθιερώθηκαν αργότερα που τις λέγαμε, βεβαίως. Αυτά και από γεγονότα δεν έχει αμαδουλίτσα, αλλά κάτι έχει ρε παιδί μου, έχει μια κινησούλα στο σαν σήμερα. Έχει μια κινησούλα. Εμένα που είδα ένα πολύ ωραίο ιστορικό γεγονός είναι ότι σαν σήμερα το 1913 τυπώνεται, λέει, το πρώτο σταυρόλεξο στην ιστορία του κόσμου. Ναι, τότε έγινε αυτό το λάθος. Ναι, γιατί λάθος, παιδί μου, το σταυρόλεξο, γιατί δεν σ' αρέσει.
Ξέρω εγώ. Το απολαμβάνω και ιδίως τώρα τέτοιες μέρες χριστουγεννιάτικες που θα πας σε κανένα χωριό, σε κανένα αυτό, που δεν θα έχεις ιντερνέτια, που θα είσαι στην εξοχή. Σταυρολεξάκι, Σταυρολεξάκι. Ο παππούς μου έπαιζε πολλά. Ναι, το γουστάρω πάρα πολύ. Επίσης, πολλούς τους συντροφεύει το Σταυρόλεξο στο ιδιαίτερο μέρος, όπου τους πιο παλιακούς τώρα με τα smartphone και με αυτά τα χασαμπόλα, οι νέες γενιές, τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Το Σταυρόλεξο είναι άσκηση, άσκηση για το νου βεβαίως. Διέθετε 32 τετραγωνάκια, όχι τριγωνάκια, και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ο Κόσμος της Νέας Υόρκης. Εκείνη την εποχή, 21 του Δεκέμβρη του 1913. Όνειρό μου είναι, δεν σου κρύβω. Ναι. Και έχουμε μπει σε διάφορα, σε περιοδικά, σε εφημερίδες, σε sites, σε mites, αυτά, σε τηλεοράσεις. Θα ήθελα να δω, πραγματικά έχω το βίτσιο, θα ήθελα να δω. Δεν έχω και κανένα γνωστό ρε, κανένα βίσμα, γιατί όλες οι συνεντεύξεις που κάνουμε είναι με βίσμα, δεν είναι ότι μας ψάχνουν. Άρα, και θα στάζουμε και τα κάτι της μας. Εννοείται, υπάρχει budget. Να δω τον εαυτό μου αναφορά σε Σταυρόλεξ, έτσι, σε μια φωτογραφία. Άγνωστος τραγουδιστής. Βρείτε τον, ας πούμε. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην υπάρξει κάπου. Σίγουρα δεν έχει υπάρξει. Τώρα, Μπατμανής, πόσα γράμματα είναι? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τα χάσα. Μια 10 γράμματα. Μπατμανή είναι 8, δις 11 είσαι. Δεν ξέρω πόσα γράμματα, το λένε έτσι. Άγνωστος τραγουδιστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, ψιλονιά 10-11 γράμματα, κάπου εκεί πέρα. Είσαι για ένα 7 οριζόντια που έχει εκεί το μακρινάρι. 7 οριζόντια λες. Είσαι για ένα 7 οριζόντια. Θα το δεχτώ και θα το πάρω. Αν κάποιος έχει κάποιο βίσμα σε ένα από τα προσφυλή μας Σταυρόλεξα, που δεν αρέσουν εδώ στο Τζουζέπε, εμένα μου αρέσουν πάντως. Ίσως δεν ήσουν καλός γι' αυτό. Είναι ξεριστή. Καλοί στο Σταυρόλεξο είναι αυτοί που παίζουν καιρό. Δηλαδή τα μισά είναι πράγματα που επαναλαμβάνονται. Εγώ παίζω. Και είναι εσωτερική κατανάλωση. Ναι, είναι κάτι που λες, αυτό αποκλείται να το ξέρω. Και είναι... Ναι, και είναι... Δηλαδή, κάνεις Σταυρόλεξο και έχεις ίντερνετ. Ναι, όχι ρε ποτέ. Εντάξει, είναι να παίξουμε μια τιμιότητα τώρα. Τι να το κάνεις στο ίντερνετ, σε καμία περίπτωση. Έχεις... μην παίζεις. Έχει ίντερνετικά Σταυρόλεξα. Είδα προχθές ένα. Ναι. Το οποίο πατάς μες στα κουτάκια και συμπληρώνεις. Δεν έχει νόημα έτσι, μωρέ. Στο ίντερνετ τώρα να πατάς, άμα δεν κάνεις με το στυλό να μουτζουρός, να κάνεις κανένα λάθος, κανένα αυτό, κανένα εκείνο. Έχεις δίκιο. Δεν έχει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας γράφει. Θα σου την έλεγα, λέει, που κάνεις από σήμερα Χριστούγεννα, αλλά ξέχασα ότι εγώ κάνω από την Παρασκευή. Σωστό και αυτό, άμα κάνεις ζωάρα. Όμοιος ομοίο, δεν λέμε. Ότι εγώ κάνω από την Παρασκευή που ήρθα στούντιο. Καλημέρα από το παρατηρητήριο περίεργων φαινομένων εξαιτίας των συναυλιών BBC. Και μας συμπληρώνει ότι η Ναχαρίγια ήταν η ομάδα που ψάχναμε πριν, με την οποία αγωνίστηκε χθες η ομάδα του Άρεος και επικράτησε πάρα πολύ άνετα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο. Μας γράφει καλημέρα. Καλημέρα, μεγάλε Batman. Μόνο πάτε με τον Τζουζέπε, για το μνημονεύεις εδώ. Γιατί επειδή δεν είναι Σταυρόλεξο μάλλον. Έτσι. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και στα Facebook και αυτά μας γράφετε. Να αποχαιρετήσουμε. Αυτό πώς θα πού αποχαιρετιάσαι τα Χριστούγεννα, εντάξει ρε παιδί μου, ξέρεις, τελειώνει η δουλειά, έχεις μία-δυο μέρες, μία αργία παραπάνω έχεις από το Σαββατοκυριακό και καλά να περάσετε και μάτς μουτς και τέτοια και αυτό και να μου γράφεις και που αυτό και θα χαθούμε. Και καλά να είμαστε να βρισκόμαστε. Ναι, εντάξει ρε, σε δύο μέρες θα λείψουμε, ας πούμε, δεν είναι κανένα συγκλονιστικό ζήτημα. Να είσαι πάντως, να είναι πάντως Χριστούγεννα, να είσαι άστεγος και να σου έρχεται να πούμε και ο Μητσοτάκης να παίξει και μπάλα. Αυτό είναι, θα σου πάει χρονιά σύρμα. Τους ρώτησε τους καημένους αυτούς τους ανθρώπους. Και μιλάμε για την Εθνική Ομάδα Αστέγων, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει και τίτλο. Μπορεί να έχει πάρει και παγκόσμιο, ναι, δεν ξέρω. Πρέπει να έχουμε πάρει. Ένα παγκόσμιο, έχει πάρει διάκριση. Ναι, ένας πάρα πολύ ωραίος θεσμός που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η οποία θα αντιμετωπίσει αύριο. Όχι, σήμερα μάλλον, 21, γιατί το δημοσίευμα είναι στις 20 εδώ, το λαγωνικό του Τζέπε Βιέρι το ανέφερε, γιατί είμαστε στα αθλητικά δρόμενα, θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ίσως ένα συμβολικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα μας δείξει κινητικότητα ο Κυριάκος. Θα δείξει κινητικότητα ότι, παιδιά, θα πει ότι, ρε παιδί μου, η Εθνική Ομάδα Αστέγων είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός, αυτό και αυτό που είπαμε ακριβώς πριν, ότι έχουμε πάρει παγκόσμια και τέτοια και θα πρέπει να την ενισχύσουμε στο μέλλον όταν γίνουμε κυβέρνηση. Πρέπει να έχουμε περισσότερους. Να κάνουμε φυτόρια. Να κάνουμε τσικό. Να ξεσπιτώσουμε τον κόσμο, να του πάρουμε τα σπίτια, να κάνουμε πληστηριασμό, ώστε να στελεχωθεί η ομάδα και να μπορέσει να δοξάσει
Τα χρώματα της πατρίδας μας. Βέβαια, άμα υπάρχει παιδί μου, άμα υπάρχει. Πατρίδα είναι το σπίτι μας. Τι να το κάνεις τώρα το κεραμίδι, ρε παιδί μου. Εδώ κατοικούν οι θεοί του Ολύμπου κατοικήσαν. Θες τώρα και κεραμίδια πάνω από το κεφάλι σου. Οπότε υπάρχει μια πρόνοια, αν μη τι άλλο, από την αξιωματική αντιπολίτευση. Το μέλλον κυβερνοκόλλημα, βεβαίως, βεβαίως, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Είναι ο επόμενος. Το έχεις δέσει αυτό. Ενέρεση, εντάξει, είμαστε εδώ εν αναμονή. Δεν εμείς, υπάρχει πιθανότητα. Λες ότι δεν βγαίνει. Υπάρχει πιθανότητα. Να κερδίσει εδώ την Εθνική Αστέγων. Μπορεί να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Όχι, ο Κυριάκος τώρα είναι δοκιμαστικό κάνει. Δοκιμαστικό κάνει. Ναι, για να πάρει μεταγραφή στην Εθνική Αστέγων. Δεν θα έχει κόμμα, έλεγε ότι άμα χάσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Από ωραίο, όπως μας είπε και αυτό το ωραίο ο Χάρη, Θεό Χάρη, ο προσφυλής αυτός πολιτικός που κατά καιρούς έχει κάνει πολύ ωραίες δηλώσεις. Μας είπε και χθες, ας πούμε, σε αυτά τα ωραία τα μοτίβα, ο μισθός λέει δεν είναι δικαίωμα. Δηλαδή, χαΐρευτε που δουλεύεις και θες λεφτά. Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί, ο μισθός δεν είναι δικαίωμα. Η εργασία λέει είναι δικαίωμα. Το δικαίωμα στην εργασία. Το δικαίωμα στην εργασία. Δεν θέλω να δουλέψω, ρε παιδί μου, δεν θέλω να πληρωθώ. Ο μισθός λέει είναι το αντιστάθμισμα της εργασίας. Άρα είναι ένα, ένα δικαιωματικό αντιστάθμισμα. Αντιστάθμισμα. Βέβαια, δηλαδή εσύ έχεις δικαίωμα στην εργασία, πρέπει να τη διεκδικείς στην εργασία, αλλά δεν πρέπει να διεκδικείς και μισθό, μισθό. Διότι αυτό είναι ένα αντιστάθμισμα. Αν θέλει, ρε παιδί μου, εργοδότης και κρίνει καταλήλως, ας πούμε, ότι χρειάζεται κάποια λεφτά, ας πούμε, μπορεί να στα δώσει σε αντιστάθμισμα και αυτό τα κρίνει το επίπεδο της εργασίας. Ναι. Εσύ μη διεκδικείς μισθούς, μη διεκδικείς τίποτα. Όχι. Αχαίρευτε, δεν σε φτάνει που έχεις το δικαίωμα, καλύτερο το δικαίωμα στην εργασία. Ναι. Αυτή τη βασική σου ανάγκη. Θες και από άλλα πράγματα. Και ο Χάρη, Θεό Χάρη, λοιπόν, μάλλον προετοιμάζει τον κόσμο για να στελεχώσει την Εθνική Αστέγων αύριο μεθαύριο, για να κάνουμε ίσως μια πανίσχυρη ομάδα. Η επτάδα βέβαια της Νέας Δημοκρατίας σε αγώνα 7-7 δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή αποστόλη. Γιατί κρατάει κλειστά τα χαρτιά του ο Κυριάκος μέχρι την τελευταία στιγμή. Όμως πληροφορίες λέει αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα παίξει επίθεση. Είναι αυτός μάλλον που έχει και την μπάλα. Εκεί γιατί σου λέει, έχω τα λεφτά, έχω φέρει την μπάλα, ίσως να πήρα κανένα ΕΣΠΑ. Προπονητής παίχτης. Προπονητής παίχτης. Προπονητής παίχτης. Έτσι, αυτό το θυμάσαι, ρε παιδί μου, όταν ήμασταν μικροί, όποιος είχε την μπάλα. Θέλω, ήταν θέλω ο σεντερφόρ. Να βρεθεί βουλευτής Νέας Δημοκρατίας που να ξέρει λίγο μπαλίτσα. Και να μην αφήνει την μπάλα από τα πόδια. Και να βγαίνει τέτα τέτ και να μην δίνει πάσα στον πρόεδρα. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις. Θα πάρει την μπάλα και θα φύγει. Σταματήσει το παιχνίδι. Δεν γίνεται. Έτσι παίρνει υπουργείο. Έτσι παίρνει υπουργείο. Γιατί ποιον θα έκανες τώρα από τη Νέα Δημοκρατία, ποιον θα έκανες. Έχουμε τον Κικλία, αλλά αυτός είναι πασχετικός τώρα. Δεν είναι για να. Για τερματοφύλακα να το βάλεις. Θα το βάλεις, δεν θα ξέρει. Ναι, θα την πιάνει την μπάλα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον. Ο Άδωνης. Ο Άδωνης τι. Ο Άδωνης. Ναι, ναι, τι θες να τον έβαζες τον Άδωνη. Αυτόν θα τον έβαζες έξω δεξιά. Mm-hmm. Έξω δεξιά. Να μπαίνει στην περιοχή και να πέφτει και να τσιρίζει και να ζητάει πέναλτι. Εντάξει, πόσο γίδια είμαστε. Και μήνυση. Έχει μια δημοκρατία να βάλει κάποιον λίγο καλύτερο από τον Κυριάκο. Ποιον έχει. Είδες, δεν το σκεφτήκαμε. Έχει κάποιον, ναι. Θοδωρή Ζαχωράκη. Εντάξει τώρα. Τι εντάξει τώρα, ευρωβουλευτής είναι της Ευρωβουλευτής Δημοκρατίας. Είναι, αλλά τώρα είναι, κάνει κούρα στο εξωτερικό. Α, που ναι, δεν στρέχει. Έφερες τον καλό και τέτοια. Έφερες. ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί ακούγεται το όνομά του ότι θα είναι μέσα στην, στην Επτάδα που θα κατεβάσει η Νέα Δημοκρατία απέναντι στην Εθνική των Αστεγών. Και ο Κικίλιας θα παίξει. Και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. Δεν τον ξέρω αυτό το συγκεκριμένο. Αυτός μια μπαίνει, μια βγαίνει. Είναι Μπενάκης Αυγενάκης. Πάντως θυμάσαι όταν ήμασταν μικροί, αυτός που είχε την μπάλα καθόρισε και τους κανονισμούς. Ναι. Δηλαδή, άμα ήθελε ήταν out που δεν είχαμε δοκάρια, άμα ήθελε ήταν γκολ, άμα ήθελε ήταν φάουλο, τι ήθελε. Και ήταν η μπάλα μέχρι να φύγει έξω από το γήπεδο, να πάει σε μια αυλή και να έρθει η κυρατασία και να κάνει. Και μετά όλοι δεν το μιλούσε κανένα. Θα την παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση, αν θα βγω αύριο. Σήμερα δεν το προλαβαίνουμε, στην Αθήνα είναι. Τώρα το τι γίνεται στο ρουφ. Το μάτς δεν ξέρω αν έχει μια σημειολογία το συγκεκριμένο. Παρ' αυτά, επειδή να έτσι σιγά σιγά σταματάνε οι αθλητικές δραστηριότητες, ψάχνουμε να βρούμε και εμείς στερημένοι να βρούμε ένα ματσάκι να παρακολουθήσουμε. Έστω και φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρος.
2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία FM και ενώ το μηνυματάκι σας αποστολή στο 54526. Καλημέρα στην γραμμούλα. Και με κάτι τέτοιο που λες, θυμάσαι πάλι την κλασική σκηνή από τη Ελλάδα στα παιδιά. Ναι. Όπου είναι ο Μπέζος με τίρδε μαύρος. Ναι, καλά, το καλύτερο επεισόδιο όλων των εποχών. Ναι, δηλαδή και τέτοιο του χλαπάτσα, ξέρεις, που κάνει το διαιτητή και τα σχετικά. Έτσι, δηλαδή, έτσι. Παίζει, ναι, παίζει να είναι το καλύτερο. Και νομίζω ότι εορταστικό πρέπει κιόλας, έτσι, κάπου τώρα... Είχαν προπορτεί τον Κοκολάκη, ρε φίλε. Ναι, Δημήτρης Κοκολάκης και μεγάλη ηθοποιία, μεγάλη ερμηνεία σε εκείνη την τέτοια. Μαζί με εκείνο τον Κούμα που είχαν παλιά, 8 ο Άρης, που ήταν στα μπασκετικά. Δεν ξέρω αν το προλάβει να παίζει σίγουρα. Ψών, τον Κοκολάκη το θυμάμαι. Το θυμάμαι Κούμα, πολύ. Το Κούμα. Κούμα, δεν ξέρω. Ναι, όχι, Κούμας. Ο Κούμα. Παναθηναϊκό νομίζω ήταν. Πότε σταμάτησε ο Κούμα, το 83, πότε. Πότε σταμάτησε. Ο Κούμα ήταν η τελευταία γενιά πριν έρθει η γενιά του Γκάλι Γιαννάκη και τα σχετικά. Ναι, όχι, δεν πρέπει να τον πρόλαβα να αγωνίσει. Πότε σταμάτησε λοιπόν, ο Κούμα. Λοιπόν, είχε αναλάβει κάποτε προπονητή Εθνική Ενόπλων. Ναι. Τότε ναι. Λοιπόν που η ΕΡΤ έδειχνε τα μάτια Εθνική Ενόπλων και τα σχετικά. Έχει λοιπόν, είναι σε ένα μάτ. Πηγαίνει κάμερα αυτή από εκείνε. Τα μονοκάμερα που έχουν κοντά στο προπονητή που κολλάνε τη μούρη τους στο φακό. Ναι, και έλεγε. Λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, θα παίξουμε άμυνα και μετά επίθεση. Μυαλό στην άμυνα, μυαλό στην επίθεση. Εντάξει, πάμε παιδιά. Ωραία, αυτές είναι οδηγίες, ρε φίλε. Να τελειώνουμε, δηλαδή τι, να κάνουμε το αυτό, να κάνουμε το πικερόλ. Ναι, τέτοιο πικερόλ και σκριν και τα λοιπά. Όχι, αυτές είναι. Παιδιά, θα παίξουμε άμυνα και μετά επίθεση. Μου δώσε ένα πολύ ωραίο πάτημα, γιατί θα σου πω τώρα ένα αντίστοιχο στο ποδοσφαιρικά πεπραγμένα. Λέμε η ομάδα δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Παίρνει ένα προπονητή, οποιοδήποτε και να πάρει, και ανεβαίνει η ψυχολογία. Πώς αλλάζει αυτή, δηλαδή πόσο η ομάδα αλλάζει αγωνιστική ναι, διάθεση. Τι κάνει, τα ναι, τι κάνει ο άλλος. Μπαίνει μέσα, πάμε, από χταράδες μου, εντάξει, αυτό. Θέλεις να αποδείξεις τον νέο προπονητή ότι έχεις θέση στην 11η. Ναι, ναι, και τι θα σου πει ο άλλος, θα σου πει 3-4-3-5-7, τέτοια πάμε, γερά θα σου πει. Αυτά είναι, αυτό ήταν να κάνεις το football manager. Ναι, μεγάλη λέλαπα, μεγάλη λέλαπα. Πρέπει να κάνουμε μια αντιμανατζερική εκπομπή. Μεγάλο κάψιμο θα λέγαμε καλύτερα. Έτσι, λέλαπα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος στην κοινωνία αυτή που να μην έχει καεί. Στο φουλ μάνατζερ. Εγώ δεν έχω παίξει. Έχω ελάχιστα. Θα σε κόψω και είναι κρίμα λέει, παραπονές γιορτών, να ξέρεις. Δεν υπάρχει. Καταρχήν ξέρεις ότι εδώ και χρόνια το λέμε, η μοναδική ελληνική ομάδα που αγόραζε μέσα στο φουλ μάνατζερ ήταν η ΑΕΚ. Που αγόραζε μέσω του football manager, μέσω του database του football manager. Ήταν η ΑΕΚ. Όχι σοβαρά. Ναι, αφού είναι καλή. Μια πενταετία πριν πέσει, έπαιρνε κάτι προπονητικό, κάτι δημοτοφύλακες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί που θεωρούσα, ας πούμε, ξέρεις, world classic, talent και τα λοιπά στο football manager. Ναι, σοβαρά. Πολλές ομάδες το κάνουν. Ναι, πολλές ομάδες το κάνουν αυτό. Και νομίζω ότι κάπου διάβασα και χθες ότι στην Premier League, η database πλέον του Football Manager βγείται επίσημα από τους scouters. Βέβαια, εννοείται. Και υπάρχουν κατά καιρούς, ας πούμε, έχουν παίχτες που έχουν διακριθεί παγκοσμίως στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έχουν προσληφθεί από τις ομάδες. Και μεγάλο επίπεδο ομάδες. Ναι, ποιον είχε πάρει ο Άρης, τον Αψού, Αντού, έναν... Τον Αντού, τον Αμερικάνο. Κοντρόλ ζήτα. Εννοείς κοντρόλ με την μπάλα. Στην πραγματικότητα είναι ένας πέρκας λίγο πιο ψηλό σε μαύρο, αλλά εντάξει, αυτή ήταν η ιστορία. Φρέντι δεν λεγότανε, ο Αντού. Φρέντι Αντού, ναι, Φρέντι Αντού, αλλά ήταν σαν φρουμάνος, ήταν world classic. Έτσι. Δηλαδή τον έπαιρες, ξεκινήσε το παιχνίδι, ξέρεις με το φαντάζο στο start, διάλεγες ομάδα και είχε πέρα τον Αντού. Που ήταν και ψηλιάρης, δηλαδή, εκείνη ήταν και ψηλίκος, ξέρεις. Μετά γινόταν super class, τον ξεφουλούσε και τα λοιπά. Θα κάνουμε μια εκπομπή μια μέρα. Εγώ δεν έχω παίξει, θα το κατηγορήσω γιατί αυτό έχει βάλει τώρα στις νέες γενιές. Έχει βάλει το μικρόβιο να λένε 3-4-3 και overlap και τραζίσω και όταν winger να λένε winger. Να κρατήσουμε και λοιπόν εδώ πέρα ένα λεπτό στη γη. Προς όλες τις κασμένες μπάλες σε μπαλκόνια. Έτσι. Και αυτή είναι μια άλλη. Έχω πει τώρα θεματάκια και με θεματάκια. Θα το κάνουμε και αυτή την εκπομπή για το ποδόσφαιρο των παιδικών χρόνων. Τώρα που έχουμε γιορτές. Φιλιά, και εσείς. Χρόνια σας πολλά. Θα τα πούμε από εβδομάδα. Φιλιά, τσαο. Καλημέρα και στην γραμμούλα εντάχει για να πάμε στο διαλυματάκι μας. Παμπίνο μου. Ναι, αγόρι μου. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σήμερα και αύριο θέλω να ασκήσεις. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα θα ασκήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτές οι ιδιαίτερες οι δύο μέρες θέλω να τους δώσεις έτσι να καταλάβουν τι θα πει Βόρειος. Ξέρουν, είναι δική μας αυτή η χάμου. Δεν είναι πάμε στους όποιους όπους. Έτσι. Και απ' την άλλη, τι ωραίο όνομα έχεις. Χαράλαμπος. Βέβαια. Αυτός που λάμπει από χαρά. Βέβαια. Χαζοχαράλαμπο πρέπει να με πούνε. Γιατί δεν είσαι χαζοχαράλαμπος, είσαι χαράλαμπος. Έτσι. Να είσαι καλά, καλές γιορτές, καλά περάσεις. Επίσης, Μπαμπινό, τα λέμε. Τσάω.
Θα την κάνουμε και αυτή την εκπομπούλα με το ποδόσφαιρο της Αλάνας. Θα έρθει την άλλη εβδομάδα, Τζουζέπε, δεν θα είσαι εδώ. Εννοείται. Κοίταξε λίγο το σκέφτηκε. Όχι, από τώρα χώσιμο, ρε. Όχι, εντάξει. Μ' άρεσε Τετάρτη. Ε, Τετάρτη, θα την καθιερώσουμε. Τετάρτη θες. Τετάρτη, ρε, αγόρι μου. Τετάρτη. Μ' άρεσε. Ωραία, λοιπόν, 7 η ώρα ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα του Λογοεπειδή, το πρώτο μας ημιχρόνιο. Μίνι διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Καλλιτεχνικές ανησυχίες από την Καλομήρα, χριστουγεννιάτικα. Αυτό πρέπει να το κάνεις διασκευή στο live. Έτσι. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Αλλά δεν πρόσεξες όμως, είδες. Ένα γράμμα είχα γράψει στον Άγιο Βασίλη και ζητούσε σε φέρει. Για να μάθει, ρε παιδί μου, παραπάνω γράμματα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λες να το κάνουμε διασκευή. Έχουμε ως την άλλη Τετάρτη. Είναι. Θα κάνουμε πολλά πράγματα όπου αγωνιζόμαστε στο Ολυμπιακό στάδιο του Ρόβερ. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία. Στη δεύτερη ώρα του λόγου επειδή FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 με την Monda Lumin μαζί μας συντροφιά. Ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρεκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρεκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Με την Monda Lumin, στρατηγού Μακριά 92 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-600-722 και στο mondalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Και λέγαμε λίγο πιο πριν που αναφέραμε την αθλητική δραστηριότητα της ημέρας που δεν είναι άλλη από την αναμέτρηση Νέας Δημοκρατίας και Εθνικής Αστέγων. Αυτό που παρέλειψα να διαβάσω και είναι στο τέλος, είναι το πιο ωραίο. Στην ομάδα λέει της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ψάχνουμε να δούμε ποια θα είναι αυτή η περιβόητη επτάδα, από ποιους μπορεί να στελεχωθεί. Εγώ θα ήθελα και λίγο Γιακουμάτο και τέτοια παλαιά. Βορύδης δεν θα είναι να παίξει αμυντικός, τσεκούρι. Στην ομάδα λέει της Νέας Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, λέει εδώ το άρθρο και ταραζόμαστε όλοι και λέμε τι ρε εσύ, φέρουμε γερόλικο. Αλλά συγκεκριμενοποιεί και λέει όχι ο πρώην πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη, το παιδί του προέδρου εν ολίγης, θα είναι μέσα. Και να δείτε πόσο πηγαίνουν τα πράγματα, ο νεποτισμός, ο περιβόητος, ότι τίποτα δεν αλλάζει, ακόμη και στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, ίσως να μην συμπληρώνουν, να έχουν. Ναι, θα φέρω και το μικρό. Θα φέρω και το μικρό, γιατί δεν συμπληρώνουμε ομάδα, αλλά δεν θα τρέχετε. Τίποτα, αριστερό μπακ θα το βάλουμε που δεν έχουμε. Πάσχει σε αυτή τη θέση για δημοκρατία. Και του χρόνου, εδώ στο Λίπερο 107,4, το λόγο επειδή ακμεότατο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας λέει ο Φρέντι Αντού και η Καβάλα λέει είχε φέρει τον Ροκάντο. Δεν ξέρω το ξέρεις τον Ροκάντο, ήταν μανατζερικός. Γι' αυτό μας κάνει αυτή την αναφορά. Ροκάντο, Ροκάντο. Ροκάτο. Πώς λέγεται τώρα αυτό, δεν το ξέρω. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια ποδοσφαιρικά που δεν είχαν πάρει τα δικαιώματα από την FIFA να χρησιμοποιούν τα ονόματα των ποδοσφαιριστών και παίζαμε είτε κανονικό ποδοσφαιράκι είτε μανατζερ με παίχτες. Ναι, στο PlayStation. Με περίεργα ονόματα, λίγο ελαφρώς παραλλαγμένα από το πραγματικό. Κάτι. Τώρα, αυτός ο τύπος τι πρέπει να έχει γίνει. Θέλει να βάλουν τον Ρονάλντο και δεν είχαν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το όνομά του. Έτσι, κάτι Ριπάντο και τέτοια. Ο Ριπάντο βέβαια υπήρξε σαν ποδοσφαιριστής στην ομάδα του Ολυμπιακού. Τάσος Ριπάντο. Άρα αυτός ο τύπος έτυχε να έχει ίδιο όνομα με το παραφρασμένο όνομα του Ρονάλντο. Και σου λέει η ομάδα. Αυτός είναι ένα μεγάλος παιχταράς, τον έχει και στο μάνατζερ. Θα τον πάρουμε, δεν θα κάνουμε. Εντάξει, Καβαλάρα έχει φέρει, και αν έχει φέρει μεταγραφάρες επί Μάκη Ψωμιάδη στα τελευταία. Όχι στα πολύ τελευταία. Δηλαδή, όταν είχε. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα να έχει δίδυμο τερματοφυλάκων. Νομίζω το καλύτερο δίδυμο που πέρασε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ιτάνς και Κάλατς. Ή αναπληρωματικό τον Ιτάζ ή αναπληρωματικό τον Κάλατς, α πούμε, από Λίβερπουλ και από Μίλαν. Παιχταράδες. Για τον Γκάλατς ξέρω και την ιστορία. Δεν μπορώ να την πω. Η φημολογία πώς ήρθε και παίξε την Καβάλα. Κάτι όλοι απορούσαμε. Την έχουν πει καβαλιώτες, αλλά είναι από αυτά που δεν μπορείς να πεις στο ραδιόφωνο. Έχει μεγάλη ίντριγκα και είναι πολύ καφενιακή ιστορία για το πόσο ο αείμνηστος Μάκης Ψωμιάδης έφερε τον πάλε ποτέ βασικό τερματοφύλακα της Μίλαν στην πόλη της Καβάλα. Στο Μονακό της Βορείου Ελλάδος βεβαίως. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ. Το μηνυματάκι σας αποστολή στο 54526 και στο λόγο επειδή μας κάνετε τα likes και τα mics. Είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα. Λόγω επειδή αύριο και μεθαύριο θα βρισκόμαστε στην Αθήνα. Οπότε θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι εμείς. Όχι από τώρα, ρε παιδί μου, έχουμε ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Αλλά τροποτινά
Θα σας χαιρετήσουμε, έτσι θα δώσουμε τις ευχές μας και θα επιστρέψουμε την Τρίτη. Πόπο, μια βδομαδούλα μπροστά μας. Πήρα γκρουπ Χριστουγέννων. Εντάξει, αλλά να ξέρετε ότι για δουλειά πάμε στην Αθήνα. Δεν πάμε τώρα για διασκέδαση και τέτοια. Οι άλλοι θα διασκεδάσουν. Οι άλλοι θα διασκεδάσουν και εμείς εκεί στο Μετερίζι, το Μυστρί, το Πληροφόρη. Βέβαια τώρα αυτήν την περίοδο πάντα βρισκόμαστε σε μια έτσι κατάσταση ενδοσκόπησης, ανασκόπησης, απολογισμού. Τι συνέβη, τι και πώς. Κάνουμε και την άλλη εβδομάδα. Όλα για την άλλη εβδομάδα τα βάζουμε. Και μετά τις θα διαβάσουμε. Γιατί όταν είσαι στο σχολείο δεν διάβαζες τώρα από την. Εντάξει, από τη νέα χρονιά τώρα. Νέα χρονιά διάβαζες. Μετά την πρωτοχρονιά άρχισες λίγο να μπαίνεις. Οχ, ρε εσύ, όπου να είναι πλησιάζει. Αυτό δεν μου άρεσε ποτέ η πρωτοχρονιά. Αλλά έχουμε έτσι μια τάση απολογισμού όσον αφορά και τα αθλητικά πεπραγμένα, αλλά και όχι μόνο, και τα κοινωνικά. Και το τι συνέβη την χρονιά που μας πέρασε το 2016. Δεν είχαμε βέβαια εκλογές το 2016, αν δεν κάνω λάθος, πώς τι περάσαμε έτσι. Για πρώτη φορά στα χρονικά τα τελευταία χρόνια ούτε τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε δημοτικές, ούτε βουλευτικές, ούτε μια κάλυπτο. Καταλάβατε ότι στερηθήκαμε. Πάντως μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, η About People, επέλεξε να μας παρουσιάσει 21 πράγματα από την περσινή χρονιά με στοιχεία από τις έρευνες κοινής γνώμης. Τέλεια. Για να δούμε δηλαδή την τάση, το τι πιστεύει σε πολλά πράγματα ο ελληνικός πληθυσμός ή το πώς διαμορφώθηκε η τάση αυτή τη χρονιά που πέρασε. Και τα ευρήματα είναι πάρα πολύ σπουδαία σε διάφορους τομείς. Στο νούμερο δεν έχει να κάνει με, δεν είναι top και αυτά, αλλά έχει τα 21 πράγματα. Το 34,1% του ελληνικού πληθυσμού, σύμφωνα πάντα με τις έρευνες γνώμης που έχουν διεξαχθεί, βέβαια και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, είπαμε, είναι και λίγο παλαντζάρουνε. Ναι. Μήπως αυτές προγραμματίσαν να μην γίνουν εκλογές, γιατί σου λέει μετά τα φιάσκα που φάγανε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να κάνουμε καμία άλλη έρευνα, έτσι λίγο πιο γενική. Ναι. Θα ήθελα εγώ σε εκλογές να ψηφίσουμε για πολλά πράγματα. Όπως αυτό λέει, το 34,1% πιστεύει ότι μπορεί να μας ψεκάζουνε. Δηλαδή. Αν είμαστε τρία άτομα, ο ένας θα το πιστεύει. Ναι, σίγουρα. Ο ένας θα το πιστεύει. Όχι σίγουρα, σου λέει μπορεί. Δεν θα σου πει, ρε παιδί μου. Ένας στους τρεις είναι όμως. Ναι, ένας στους τρεις δεν θα σου πει. Μας ψεκάζουν, θα σου πει. Μπορεί. Κι άμα. Εγώ δεν λέω, δεν υιοθετώ τα λεγόμενα, αλλά. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι συμβαίνει. Ένας στους τρεις. Εμείς είμαστε δύο που πιστεύουμε ότι μας ψεκάζουν. Ναι, άρα πάμε, δηλαδή θέλουμε άλλους τέσσερις που δεν πιστεύουν. Ναι, που δεν πιστεύουν. Γιατί εμείς εδώ με τον Τζουζέπε ξεκάθαρα. Γιατί αυτό, τι άλλο να σε κάνουν, ρε παιδί μου, πώς να σε καταλάβουν, να ψεκάζουν. Δηλαδή δεν μπορούν κάπως αλλιώς να σε ελέγξουν. Πρέπει να σηκώσουν αεροπλάνα να κάνουν αυτό το τέτοιο. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο, α πούμε. Τηλεόραση τόσα χρόνια δεν έκανε τίποτα. Γιατί το μικροσωματίδιο κάνει δουλειά. Κάνει δουλίτσα. Όταν βλέπουμε τηλεοράσεις έχουμε φίλτρο και τα αντιλαμβανόμαστε αυτά. Δεν πανικοβαλόμαστε με τίποτα. Αυτά τα ξέρουμε 20 χρόνια τώρα. Βέβαια τώρα. Δεν μας χειραγωγούν, α πούμε. Το 17,2% θεωρεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής στη δραχμή μέσα στο 2017. Ουσιαστικά δηλαδή κάνει λόγο για Brexit το 17,2%. Και 7,2%. Ναι, εσύ τώρα θες να βγάλεις αναγωγή ένα στους πόσους, Όχι, αλλά. Εντάξει, ένα στους 6 είναι, αλλά. Δεν είναι μεγάλο ποσοστό, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, ο κόσμος πιστεύει ότι θα βγούμε από την ΟΝΕ. Φτάνεται έτσι, μια ασφάλεια, μια σιγουριά. Κοίτα, είναι ένα πράγμα που τουλάχιστον ακούγεται και εμφανίζεται σε τίτλους ειδήσεων. Ναι. Μία στο τόσο. Μία στο τόσο. Άρα και μία στο τόσο θα βγει και στην κάλπη. Έτσι. Και μία στο τόσο θα πεις, ρε παιδί μου, θα εκφράσεις μία ανησυχία ή και όχι, ρε παιδί μου, ανησυχία. Μπορεί να για άλλους να είναι πεποίθηση και επιδίωξη. Ένας λέει στους τρεις Έλληνες πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Είναι άραγε ο ίδιος με αυτούς που πιστεύει ότι μας ψεκάζουν ή διαφοροποιεί τελεύσε εδώ το χαρακτηριστικό, το ποιοτικό. Πιστεύω ότι σε μία από τις τρεις δημοσκοπήσεις ένας στους τρεις Έλληνες θα πιστεύει αυτό που του ρωτάς. Μπορεί να είναι και παραπάνω και τέτοια, η αλήθεια είναι εκεί έξω. Αλλά εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Αυτό θα μπορούσε, θα ήταν ωραία να είναι μέσα στις κάλπες να μας ρωτάνε, ρε παιδί μου, τι πιστεύεις, τι κάνεις. Ας πούμε, να έχουμε γενικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά όσον αφορά, όχι μόνο ποιο κόμμα θέλουμε να βγει και να μας κυβερνήσει και να μας σώσει. Ναι, θα πρέπει να γίνεται μία λίστα ερωτημάτων. Ναι. Κάθε πόλη ναι. να είναι. Σαν τη Eurovision, ας πούμε. Κάθε περιφέρεια, ας το πούμε,
θα ψηφίζει σε προκριματικές εκλογές, ποιο είναι το ζήτημα που τον αφορά. Έτσι, ωραίο αυτό. Ωραίο, δεν είναι. Και στο τέλος θα γίνεται μια λίστα. Πόσες περιφέρειες έχουμε, 10, 11, 12. Να βγαίνουν μια δεκάδα ερωτήσεων. Ναι. Για να έχουμε έτσι, ρε παιδί. Και δέκατη ερώτηση να είναι ποιο κόμμα ψηφίζεις. Αχ, καλά, εκεί. Ελεύθερο θέμα. Και άμα θέλεις να το βάλεις. Γιατί το μυαλό σου δουλεύει μέχρι να φτάσει στο καθοριστικό ερώτημα. Σε έχει πει τώρα το απόγειο της δημοκρατίας που δεν έχει. Δεν μπορείς να μπαίνεις, ας πούμε, μέσα στο παραβάν και με τη μία. Ποιο κόμμα θες να ψηφίσεις. Κάτσε, ρε φίλε. Και να παίρνεις ένα ερωτηματολόγιο που το κόμμα απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα και να δεις αν όντως ταιριάζουν. Απλά ποιες είναι οι θέσεις σας. Βέβαια. Δεν χρειάζεται να. Δηλαδή, μπορώ να τα διαβάσω. Δεν χρειάζεται να μου βγεις στην τηλεόραση και να μου κάνεις ανάλυση. Και να έχει και μια αθλητική ερώτηση μέσα όμως. Κάτι, ρε παιδί μου, ποιο θα βάλεις δεξιμπάκ. Σου έχει ένα τέτοιο. Ποιο θα βάλεις εκεί. Αν είχες μια ομάδα, χάνεις με 2-1, είναι στο 75. Ξέρεις τέτοια πιθανά σενάρια. Ποιο να βάλεις μέσα, ας πούμε. Καταλαβαίνεις τον άλλον από αυτές τις απαντήσεις. Εννοείται. Το 50,9% το ο μισός πληθυσμός. Αυτοδυναμία, Πασόκ χρόνια 1981. Έχει, λέει, τσεκάρει το κινητό, το email, τα social media του συντρόφου του. Κοίτα, αυτό δεν μπορούσε να είναι άλλο ποσοστό, γιατί ο σύντροφός είναι το 50% μια σχέση. Άρα αν οι μισοί έχουν τσεκάρει, όλοι έχουν τσεκάρει. Εννοείται. Δεν νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που δεν το έχει κάνει αυτό. Το 39,4% του πληθυσμού της χώρας μας πιστεύει ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα τη δεκαετία του 60. Ούτε καν 70-80. Ναι, αν υπολογίσει ότι το 80% του πληθυσμού ζούσε στη δεκαετία του 60, που σημαίνει ότι αν μόνο το 34% σημαίνει ότι ούτε καν οι μισοί γουστάρουν αυτό που ζήσαν το 60. Άρα το 60, τι ωραία, έτσι με, και εκεί μετανάστευση, φτώχεια, να φεύγει ο κόσμος Γερμανίας, Γκαστερμπάιντερ, αυτό το ένα το άλλο. Ναι, είναι κάποια πράγματα, ας πούμε, τα οποία αξίζει να τα μνημονεύσεις και να θες να επανέλθουν. Και αυτό ίσως είναι ένα πάτημα στις σημερινές κυβερνήσεις που φροντίζουν να επαναφέρουν την κοινωνική κατάσταση 60 χρόνια πίσω. Του 60, βέβαια. Μαζί θα προχωρήσουμε προς τα πίσω. Για βγάλω το αυτό σαν σύνθημα, μια χαρά θα βγεις, κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Το 43% πιστεύει ότι η απιστία μπορεί να συγχωρεθεί. Το πόσο? Το 43. Είναι αυτή που κοίταξε τα μηνύματα. Και σου λέει, πω βλακία έκανα, δεν έπρεπε να τα κοιτάξω. Αλλά πρέπει να συγχωρεθώ. Οπότε εντάξει, σε συγχωρώ, ρε παιδί μου, γιατί αυτά που είδα καλύτερα να μην κοιτούσα και να ζούσα έτσι λίγο στην άγνοια. Το 33,6% έχει διαγράψει κάποιον φίλο στο Facebook εξαιτίας των πολιτικών απόψεων που εκφράζει. Είναι μια άλλη παράμετρος σύγχρονη κοινωνική, ίσως οι παλαιότερες γενιές να μην το αντιλαμβάνονται αυτό, αλλά οι νεότερες. Κοινωνικό έργο είναι αυτό. Δηλαδή δεν θα το κάνει ο ένας, θα το κάνει ο άλλος σε κάποια στιγμή. Έτσι, έτσι. Δεν διαφωνείς με τον άλλο που είσαι για κάποιο λόγο φίλος, σε κάνω, με διαγραφή. Το 64,6%. Σαρωτικό θα λέγαμε. Ναι, σαρωτικό ποσοστό. Έχει φλερτάρει μέσω social media. Και λίγα λέει. Νομίζω ότι είναι οι νεότερες γενιές. Αυτό κάνουν ξεκάθαρα μόνο μέσα. Το οποίο εμείς δεν το θεωρούμε μεμπτό. Είναι μια χαρά. Γιατί βγαίνουν και άλλοι και λένε, αχ, τα παλιά τα χρόνια που φλερτάραμε έξω στα μπαρ σε αυτά. Που βγαίναμε για να δούμε ποδόγυρο. Ποδόγυρο, εκεί το 60. Βερμούτ, ξέρεις. Τσάπια, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα το 60. Που έπρεπε να είσαι παντρεμένος 4 χρόνια για να. μην πω για να. Το 20,4% θεωρεί ηθικά αποδεκτή τη θανατική ποινή. Στην Ελλάδα. 20% το πιστεύουν 20, ότι. Το 1/5 δηλαδή. Ότι ναι, ρε παιδί μου, έχουμε το δικαίωμα να φέρουμε τη ζωή από όποιον και να είναι. Ναι. Αυτό είναι ένα δείγμα ηθικής κατάπτωσης. Το 7,3% θεωρεί ηθικά μη αποδεκτό το διαζύγιο. Το 7,3% μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Ίσως κάποιοι να μην τολμούν να δηλώσουν. Βέβαια το διαζύγιο, το οποίο ξέρω εγώ, ήταν δαιμονοποιημένο και από την Εκκλησία μέχρι και τη δεκαετία του 80. Ότι άμα χωρίζεσαι, ήσουν αμαρτωλός. Ναι, απαγορευόταν και πολιτικός γάμος. Τα θυμόμαστε αυτά έτσι τα προοδευτικά. Και ήταν και κοινωνική κατακραυγή για τη γειτονιά. Δηλαδή δεν τολμούσες, ας πούμε, να πεις χωρίς. Ζωντοχύρος. Ζωντοχύρα αυτό το πράγμα. Λέω, είναι νομίζω μια συνθήκη παγιωμένη. Παντρεύεσαι, κάνεις ένα παιδί, 2-3 χρόνια, χωρίζεις.
Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά το 7,3% δεν το θεωρεί ηθικά αποδεκτό. Το 27,8% το 27,8% όσων είναι online έχει χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή ή site γνωριμιών. Αυτά τα Tinder, τα τέτοια, τα πώς τα λένε. Ναι, ναι, ναι. Δεν τα, εγώ δεν τα κατέχω, δεν τα ξέρω, δεν τα πολύ δουλεύω. Γενικά στην Ελλάδα αυτό το θέμα είναι λίγο ταμπού, με την έννοια ότι χαρακτηρί... ενώ όλοι το ψάχνουν το κεχρί, δηλαδή φαίνεται στα μάτια, όλοι αυτό ζητάνε, αποζητάνε τώρα. Αλλά δεν θέλουμε και να φαινόμαστε, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο από την άλλη. Θεωρούμε ηθικά μη αποδεκτό το να φαίνεται στα μάτια μας ότι είμαστε λιγούλια. Ναι, αυτό το ποσοστό νομίζω είναι μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο. Εξού και μπορεί να κάνει κανείς όταν αντιληφθεί ότι άμα πας σε μια μικρή πόλη, κάτι φίλοι μου, μπαίνοντας σε αυτές τις εφαρμογές, δεν βρίσκουν ψυχή. Δεν μπαίνει κανένας εκεί γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, θα δακτυλοκδηθούμε. Ναι. Δεν μπορεί να μπει τώρα ο Μάικς ο Λάκης ο Σάκης, θα το πούνε, άντε βρε να πούμε. Στα αστικά κέντρα όμως, ναι, χρησιμοποιείται και το ποσοστό είναι μεγαλύτερο σίγουρα. Ναι, εννοείται. Σίγουρα, τώρα έχω παίξει και ξέρω. Μπορούμε να κάνουμε μια λόγο επειδή εφαρμογή να παίρνετε μέσω της εκπομπής μας και να σας τακτοποιούμε εμείς για να, ναι, μην αυτά εδώ τα ίντερνετια και χαρακτηρίζεστε έτσι αρνητικά. 6 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι ο Ομπάμα ήταν καλός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Φοβάρδισε έτσι με... με χάρη. Με χάρη, ρε παιδί μου, έτσι με σύνεση, με στοργή, ας πούμε, οι μπόμπες που πέταξε. Ήρθε, μας επισκέφτηκε, περπάτησε στα Ιερά Μάρμαρα της Ακρόπολης. Βέβαια, όσο να είναι, καλός δεν είναι άμα έρθει στην Ελλάδα και πει καλά είστε εδώ οι αρχαίοι, αυτό και τέτοια. Δεν θέλει κάτι άλλο ο Έλληνας, θέλει να χτύπημα στην πλάτη και όλα θα πάνε καλά. Αυτό μας κάνουν τόσα χρόνια, νομίζω. Σαν εικόνα, σαν image. Ναι. Πρέπει να του βγάλεις το καπέλο του τύπου. Ήταν ο πιο... λέμε σαν εικόνα, σαν είμας προς, ναι, τα έξω. Σαν αυτό που λέει ο Γεωργίου για τον Κλίντον. Για τον Κλίντον. Κόμου σας χιάρι, ντουσαν Κλίντον. Ναι, αν είχε τα κέφια του τώρα ο, Γεωργίου, ναι, θα είχε γράψει τη θύρα μου. Λες, ε. Ναι, δεν θα μιλούσε για κανένα από αυτούς που για φέρουν. Για κανένα Κλίντον, τώρα τι συζητάμε. Λες. Τεράστιος. Να το πάρουμε τον Γιώργο Γεωργίου, ρε, εσύ να μας κάνει μια λένε, όντως, γιατί δεν μίλησες εσύ, είπε αυτός για να μείνει στα... στην ιστορία, στο μέλλον, όταν θα μας επισκεφτεί ο επόμενος πρόεδρός μας, βεβαίως, για να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη άποψη για το θέμα. Να, εκεί που έλεγες ότι δεν είχαμε φέτος εκλογές, πώς δεν είχαμε. Είχαμε. Θα είναι σαν να, έχετε, να μην έχετε εκλογές, αλλά θα έχετε. Έχετε, έτσι. Το 8,1% πιστεύει ότι είναι ηθικά μη αποδεκτή η γέννηση ενός παιδιού εκτός γάμου. Νομίζω ότι αυτό συμπλέκει ξεκάθαρα με το 7,3 που θεωρεί ηθικά μη αποδεκτό το διαζύγιο. Ναι. Κάπου εκεί πέρα. Ναι, αυτό όμως σημαίνει ταυτόχρονα το 91,1% το θεωρεί. Το θεωρεί ότι είναι παιδί μου, εντάξει. Γίνεται. Τι πάει να πει. Τι πάει να πει να μην γεννηθεί. Βέβαια, μα εγώ νομίζω πολύ μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό. Διότι δεν υπάρχουν. Θα μου πεις, ρε παιδί μου, ίσως να έχει να κάνει με το ότι πολλά παιδιά γεννιούνται και μετά παντρεύονται οι γονείς. Είναι, ναι, που συζούνε χρόνια και. Αν αυτό θεωρούν ή όχι, ας πούμε, να είναι μια μονογονεϊκή οικογένεια. Έχει έτσι μια διαφορά. Το 28,9 πιστεύει, εδώ είναι παιδιά, εντάξει. Πόσο λέγαμε πριν και κάνουμε και αντιστάθμιση των ποσοστών. Λέγαμε στην αρχή το 34,1 πιστεύει ότι μπορεί να μας ψεκάζουν. Αλλά εμείς λέμε ότι μάλλον το 34,1 πιστεύει ότι μπορεί να μην μας ψεκάζουν. Για εμβόλια θα πεις. Ναι. Δυστυχώς και εδώ είναι εντάξει, τα πράγματα πολύ σοβαρά. Καλό όλα αυτά έτσι, να τα διακομωδούμε. Αλλά το 28,9 πιστεύει ότι οι παιδικοί εμβολιασμοί πιθανόν να έχουν παρενέργειες και μπορεί να προκαλέσουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Απίστευτο πράγμα. Στην προηγμένη δυτική Ελλάδα, όχι τα Ιωάννινα και την Πάργα, ναι, η δυτική Ελλάδα που ανήκουμε στην Δύση, στο προηγμένο μας πολιτισμό που θέλουμε να είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέλουμε να είμαστε και ομφαλός της γης και είμαστε οι καλύτεροι, καλά είμαστε, ρε παιδί μου, να θεωρούμε ότι το 30% περίπου του πληθυσμού της χώρας, εσύ που κάνεις αυτά το ένα στα πόσα είναι αυτό, ένα στους τρεις κάτι περίπου, στο χοντρικά πιστεύει ότι οι παιδικοί εμβολιασμοί προκαλούν προβλήματα υγείας. Υποτίθεται οι παιδικοί εμβολιασμοί γίνονται για να εξαλείψουν τα προβλήματα υγείας, όπως και αυταπόδεικτα έχει γίνει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό, το ότι οι νόσοι πώς έχουν εξαφανιστεί και πώς γίνεσαι πιο ανθεκτικός. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν γονείς, δυστυχώς νέοι γονείς, που τη σήμερα ημέρα δεν ψεκάζουν, θα έλεγα.
Δεν ψεκάζουν τα παιδιά τους. Δεν ψεκάζουν τα παιδάκια τους. Να τα βάλουν κάτω από κανένα τέτοιο να τρέχουν με μικροσηματίδια. Κάνε μάκια να περάσει. Κάνε μάκια να περάσει, κάντο εκεί, διάβασέ το, κάντο φτουφτουφτουφτου σκόρδα, πάντως στην πεθερά σου και όλα θα γίνουν καλά. Και βλέπουμε δυστυχώς, παιδιά, σε αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, δυστυχώς γίνεται και στην Αμερική. Γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται οι αρρώστιες που είχαν εξαλειφθεί με βάση τον εμβολιασμό. Ξέρεις αυτό, έχουμε ανάγκη, ας πούμε, για να το ξαναλέμε, για να ελεγχθούμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να μας καταστήλουν, να μας ψεκάσουν και να μας βάλουν μέσα. Από μόνοι μας τόσο μπουνταλάδες που είμαστε, δεν να ελεγχθείς. Και μόνο το τσικώνεις το πρωί να πας για δουλειά, τέλος. End of story. Και χωρίς να έχεις αντιστάθμιση μισθού. Το 62,5 είναι υπέρ της συμμετοχής Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό. Το 62,5 ήταν περίπου το αποτέλεσμα του όχι στο δημοψήφισμα. Ναι, εντάξει, το οποίο... δεν ήταν. Ναι. Ήταν αποτέλεσμα. Όπω σα ριζέω, το ακούστε τώρα. Στο ερώτημα το συγκεκριμένο. Το οποίο ανάθεμα αν υπάρχει ένας ρε να το ξέρει αυτό. Να το διάβασε καταρχήν. Κοίτα, ένας, το να το διάβασε στην κάλπη, ένας το ερώτημα εκείνο το περιβόητο. Άμα το διαβάσει και παραπομπή μετά με 780 σελίδες. Ναι, εγώ στάθηκα σαν να πηγαίνω σε εξετάσεις μετά και ωραία, φίλε πάλι. Δεν διάβασε. Δεν διάβασε και δεν έχω κάποιο μπροστά μου να τη γράψει. Διπλανή την κάλπη. Ρε, εσύ, μήπως κάτι τέτοιο ξέρει. Αλλά είναι και ήρθε εδώ όμως ο Αλέξη Τσίπρα πολύ. Ο Αλέξη Τσίπρα. Έτσι τον κάνουμε, ας πούμε, ο Βραζιλιάνος Άσος. Ο Σκυριανός Άσος της σημερινής κυβέρνησης. Ήρθε και σου λέει, παιδιά, αφού θέλουμε να μείνουμε, ας πούμε, μέσα στην Ευρωπαϊκή. Εμείς θέλουμε να γίνει το παιχνίδι. Άρα εγώ αυτό το ποσοστό θα σας το κάνω, ναι, και αργότερα θα αποτυπωθεί και στις έρευνες και στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες γνώμης και στις τάσεις του ελληνικού πληθυσμού. Και στις απόψεις του λόγου επειδή. Και στα ρεπορτάζ. Και στα ρεπορτάζ, βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμή. Όταν θέλω στη γραμμή, τι εννοείς? Καλημέρα στην άλλη γραμμή. Όχι, καλημέρα στη δικιά σου τη γραμμή. Εγώ είμαι, κατάλαβες. Βέβαια, δεν σε καταλαβαίνω. Εσύ είσαι ο στάρ της εκπομπής μας πλέον και έχεις καθαρή φωνή σήμερα και θα πούμε πραγματάκια. Εντάξει, ότι το ΠΑΟΚ άμα χάνει, ναι, πιστεύω ότι θα είναι μόνο στο κύπελλο Ελλάδος, όχι στο ευρωπαϊκό. Όχι, αφού. Ναι, πώς στο Ευρωπαϊκό Champions League, αφού το 62,5 θέλουμε να μείνουμε. Άρα στο Ευρωπαϊκό Champions League ο ΠΑΟΚ θα πηγαίνει καλά. Είναι η τάση του κόσμου αυτή, το καταλαβαίνεις. Για τους μπιμποξίδες, ναι, για τους που είναι αριανοί και τέτοια. Όχι, αριανοί και τέτοια. Όχι, αριανοί και τέτοια. Μάλιστα. Πότε τελειώνουν τα σχολεία, βρε Άγγελε? Τελευταία εβδομάδα, αλλά εγώ ήμουν άρρωστος. Άσε τώρα που ήσουν άρρωστος, έλα πες την αλήθεια, μεταξύ μας δεν μας ακούει κανένας. Ήσουν άρρωστος ή έκανες τον άρρωστο? Ήμουν άρρωστος, το πρόδειγα με το. Περαστικά, βραγόρι μου, εντάξει. Δεν πειράζει, άστο, μη πας σχολείο, άστο, δεν έχει... Ήμουν το είπε ότι δεν θα πας σχολείο, τι? Αλλά εσύ όμως το πρωί λόγω επειδή κανονικά έγινες περδίκη. Ε? Καλά, καλά, με το λόγο επειδή έχω... Δεν έχω λόγια. Δεν έχεις λόγια, αγάπη μου. Σε φιλούμε. Καλά Χριστούγεννα, Άγγελε. Καλά Χριστούγεννα. Merry Christmas και στην κυρία. Merry Christmas. Βέβαια. Γεια σου, κυρία Λένη. Τσάω. Και στην κυρία Λένη, Τζουζέπε μου. Merry Christmas. Αγάπη ψυχούλα μου. Λοιπόν, 7:30. Καλύτερη ευχή ήταν αυτή. Θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Λόγο Επειδή και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα για να ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που διακρίνουμε έτσι τάσεις. Είναι βέβαια μια έρευνα γνώμης μια συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Εντάξει, αποσκοπεί περισσότερο, έχει να κάνει. Αποσκοπήσεων, θα μπορούσαμε να το πούμε. Έχει να κάνει και πολύ και με τις γνώμες των νέων ανθρώπων που χρειάζεται να δούμε επιτέλους ποια είναι αυτή. Εσύ δεν κρίνει οι νέοι άνθρωποι να είπαν ότι το δεκαετία του 60 ήμασταν καλύτερα. Ναι, από αυτά που έχουν διαβάσει. Δεν έχουν διαβάσει, ούτε ένα πρωτάθλημα. Κύπελλο δεν πήραμε στα Θεσσαλονίκη, πρωτάθλημα δεν πήραμε, τίποτα δεν κάναμε. Μεγάλες ομάδες δεν είχαμε. Έτσι. Πώς ήταν καλύτερα τη δεκαετία του 60, για λίγο. Να συγκεντρωθούμε. Παραμύθι μαγικό εδώ στο Λίμπερο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τελευταίο μισάωρο του Λόγου Επειδή. Τελευταίο μισάωρο πριν από τα Χριστούγεννα. Λίγο πιο μπροστά τα εορτάζουμε εμείς με τον τρόπο μας. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Εξοργίζω μάλλον τον κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, αύριο και μεθαύριο δεν θα έχουμε εκπομπούλες. Συντροφιά μας όμως θα είναι η Μονταλουμίν. Και εκεί που πηγαίνουμε,
με ένα τα ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, με κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες, τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με την αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στη Μόντα Αλουμίνη, στρατηγού Μακριγιά 92, στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-600-722 και στο modalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Και οι φίλοι ακροατέ του Λίμπερο 107,4 γνωρίζουν ότι ο σταθμός μας σε συνεργασία με την Θερμοσέρβις γεμίζει με πετρέλαιο την κοινωνική δεξαμενή των ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Γεμίσαμε τη δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα με 500 λίτρα. Βοηθήστε μας εσείς οι ακροατές του Λίμπερο να γεμίσουμε και το υπόλοιπο. Και το πράτετε αυτό με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 2310-685216 ή χώρις αστική χρέωση από σταθερό στο 811-44-000. Και για κάθε 200 λίτρα, ένα λίτρο ακόμη προσθέτουμε στη δεξαμενή μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μία κοινωνική προσφορά του Λίμπερο 107,4 και της Θερμοσέρβις, μια εταιρεία της Καΐσης Oil Group. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και διαβάζουμε τις τάσεις για το 2016 όπως αποτυπώθηκαν στην έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων About People. Προσπαθώντας να αντιληφθούμε τι πιστεύει ο περιούσιος ελληνικός λαός. Τι πιστεύει. Τι πιστεύει σαν εμείς συμβαδίζουμε. Σαν απόψη, θα έπρεπε να κάνουμε και εμείς εδώ σαν εταιρεία δημοσκοπήσεων λόγω επειδή να δούμε τις τάσεις του 2016 για τα αθλητικά δρόμενα. Τι πιστεύει. Τι πιστεύει. Τι πιστεύει, έλα μου, τι πιστεύει. Ρίξε ποσοστά. Ρίξε ποσοστά να σχολιάσουμε. Πάντως το 77,3% στην Ελλάδα πιστεύει, απαντά μάλλον στο ερώτημα, το προαιώνιο ερώτημα της ανθρωπότητας, αυτό που ταλανίζει, αν υπάρχει Θεός ή όχι. Το 77,3% το ξέρει. Ξέρει ότι υπάρχει Θεός, λέει. Κοίτα, είναι απάντηση, είναι διπλωματική, είναι υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός και βλέπει. Ενώ το 15,9 διαφωνεί. Με ήδη ένα 0,1 που δεν ξέρω, αμφιβάλλει, κάνει. Αγνωστικιστές. Αγνωστικιστές. Ή παραπάνω από το κάνω την αφαίρεση, μάλλον είναι παραπάνω. Αυτό που δεν το παίρνει, σου λέει, και άμα υπάρχει, κάτσε βρε τώρα να κρατήσουμε εδώ μια πισινή. Το 8,9 λέει όσων έχουν σχέση δηλώνει ότι κάνει σεξ κάθε μέρα. Γελάει ο Τζουσέφ, γιατί γελάει ο Τζουσέφ. Το πόσο? Το 8,9%. Ναι, τι άκουσες εσύ? Το 88. Όχι ρε, και εγώ λέω τι γέλιο είναι αυτό ρε. Ούτε καν αυτό πιστεύω. Το 8%. Ότι... Ναι, ναι, από αυτούς που έχουν σχέση δηλαδή. Ένας κάνουν κάθε μέρα. Ένας στους 10 ας πούμε είναι. Εντάξει, είναι. Πάλι πολύ μου φαίνεται. Στα σωρόφια είναι. Στα σωρόφια. Είναι η σχέση αρχικές. Τώρα ρε παιδί μου. Διότι ο καλύτερος τρόπος για να μην κάνεις σεξ είναι να κάνεις σχέση. Safe sex είναι αυτό το πράγμα. Τα παλιά τα χρόνια λέγανε ότι αυτό για να γίνει κάτι έπρεπε να τα φτιάξει με ένα γόρι ή με ένα κορίτσι. Τώρα τη σημερινή ημέρα μάλλον να τα φτιάξεις κόβονται τα πάντα. Κάνεις όλα τα υπόλοιπα εκτός από τον αγωνιστή, ας πούμε, στο ταρτάν. Σίγουρα είναι πολύ μικρότερο γιατί σε αυτήν την απάντηση ξέρεις πάντα δίνουμε. Έχω αργά. Ενώ λέει το 10,5 λέει απαντάει ότι κάνει σπανιότερο από μια φορά το μήνα. Εδώ. Εντάξει. Από αυτό που έχουν σχέση. Αυτό ναι. Ρε, δηλαδή... εντάξει. Σωστή. Αυτή είναι μέσα. Αυτό είναι το. Εκεί είναι το. Εκεί, το εκεί είναι το όριο κανονικά. Γι' αυτό είμαστε έτσι όπως είμαστε. Άμα δεν μαζεύετε, διοικητεύετε μες στον εγκέφαλο πολλή ενέργεια και δεν μπορεί να εκτονωθεί αυτό το πράγμα. Το 41,8% πιστεύει ότι μετά το θάνατο μας περιμένει ο παράδεισος ή η κόλαση, εναλλακτικά ρε παιδί μου. Ενώ 3 στους 10 δεν πιστεύουν στην μεταθάνατο ζωή. Το 10% πιστεύει στη μετασάρκωση λέει. Έχουμε τόσο πολλούς Ινδουιστές εδώ. Θα έχουμε. Στη μετασάρκωση ότι μπορούμε να ξαναρθούμε στη ζωή με άλλο... Και εγώ το πιστεύω, και εγώ πιστεύω στη μέση της άκουσης, διότι πληρώνω τα λάθη κάποιας άλλης ζωής για να ξυπνάω από τις 5 το πρωί. Είναι να
ένα καθαρτήριο, μια ανέμεση σε αυτή που πρέπει να τραβήξω. Είναι η δικιά μου κόλαση. Ξεκάθαρα. Πιστεύω και στην κόλαση, πιστεύω και στην μετασάρκωση και σε όλα. Ότι τι πρέπει να έχει κάνει, δηλαδή. Τι μπορεί να ήμουν στην άλλη ζωή για να. Αυτό, να ψηφίσει ο κόσμος. Θα πάρετε τηλέφωνο τώρα στο... Μια ακρίδα μπορεί να ήμουν. Έφαγες τα σπαρτά του λαού. Θα βγεις εδώ και θα ξυπνάς κάθε πρωί στις 5 η ώρα. Τόσο λέει οι άνδρες όσο λέει και οι γυναίκες, σύμφωνα με την έρευνα γνώμης που έχει διεξάγει η συγκεκριμένη εταιρεία, έχουν ερωτευτεί. Το πιστεύουν αυτό στο 2016. Μπορεί ανά καιρούς να αλλάζει. Δηλαδή το 1960 δεν ξέρουμε τι μπορεί να πιστεύανε. Έχουν, μπορεί το 1960 να πιστεύουν το 2017. Θα είμαστε, θα τρώμε χρυσά κουτάλια. Αν διεξαγόταν τότε μια έρευνα. Τόσο λέει οι άνδρες όσο και οι γυναίκες φαίνεται να έχουν ερωτευτεί κατά μέσο όρο περίπου 4 φορές στη ζωή τους. Αυτό πιστεύει ο ελληνικός λαός. 4 φορές. 4 φορές στη ζωή. Ο άνθρωπος ερωτεύεται. Ερωτεύεται. Μία στα 15. Ναι, λες εσύ κοινή πρώτη. Δεν μετράει και το. Τι δεν μετράει. Το δημοτικό δεν μετράει. Δεν μετράει. Γι' αυτό είπα 15. 15, ας το βάλουμε έτσι. Ωραία. Μία στα 15. Διαγωγή, ο δημοτικό δεν μετράει. Εφηβεία. Τρως μια μεγάλη καψούρα στην εφηβεία. Τρως μια μεγάλη καψούρα στην εφηβεία. Μια δεύτερη. Στα 20. Στα 20 και έχει μπει λίγο, ναι. Αυτό, έχει ενηλικιωθεί, ναι. Αυτό. Μετά δεν ξαναερωτεύεσαι για 3.000 χρόνια. Ναι, λες, αυτές είναι να πούμε, όλες είναι να πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό τα βλέπεις 15χρονο, 16χρονο, λες, όλες να πούμε, έτσι. Που έχει μάθει τη ζωή από το κουτάλι. Δεν ερωτεύεσαι, λες, μετά τα 20. Τελειώνει εκεί. Τελειώνει εκεί και μετά εκεί που πιστεύεις ότι δεν πρόκειται ποτέ ξανά, ναι. Τρως μία δυνατή. Τρως μία δυνατή. Που εντάξει. Ναι. Άρα το κοιτάρτη έχουμε, που είναι. Έχουμε παίξει και ξέρουμε. Και εγώ είμαι στο 3. Να σου, ναι. Πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ο μαγικός αριθμός είναι το 3. Γιατί είναι ο αριθμός επιβεβαίωση σύμφωνα και με τον ερευνητή Μάριο Σλαμί. Ναι. Αυτός μας λέει πάντα όλα με βάση την κλίμακα το 3. Δημοτική, στο δημοτικό τραγούδι και εμφανίζεται. Η τέταρτη ίσως είναι το όταν χωρίζεις. Τα κερατώνεις και χωρίζεις, ας πούμε, από τη σχέση σου. Έτσι, γιατί την τρίτη φορά που ερωτεύεσαι παντρεύεσαι. Και την τέταρτη φορά που ερωτεύεσαι χωρίζεις. Άρα ναι, έχει απόλυτο νόημα ο συγκεκριμένος αριθμός. Και να, εδώ με βάση την δικιά μας συλλογιστική όντως και τον υιοθετούμε και τον αποδεικνύουμε έμπρακτα, κυρίες και κύριοι. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί ερωτιάριδες που καθημερινά, ας πούμε, τους βλέπεις να καψουρεύονται και να έχουν και να κάνουν και να ράνουν. Και με βάση, ας πούμε, την τάση, ίσως τα παλιότερα χρόνια ο κόσμος να ερωτευόταν πολύ περισσότερο, φίλε μου Τζουζέπε. Και αυτό είναι η δεκαετία του 60 κυρίως. Η δεκαετία του 60. Νομίζω τη δεκαετία του 80 ο κόσμος ερωτευόταν. Γιατί τότε τα μπουζούκια δουλεύαν 7 στα 7. Αν δεν υπήρχε έρωτας, αν δεν υπήρχε καψούρα, αν δεν υπήρχε συνέστημα, πώς θα δουλεύανε εμείς οι τραγουδιστές. Και είναι ένα σύμπτωμα αυτό. Βγαίνουμε εμείς να πούμε τραγουδάμε για την αγάπη, τραγουδάμε για το ένα, τραγουδάμε για το άλλο, αλλά ο κόσμος δεν ερωτεύεται από κάτω και δεν μπορεί να αντιληφθεί τα νοήματα. Οπότε αναγκαστικά το γυρνάμε στο πολιτικό τραγούδι. Τι να κάνουμε ρε εσύ, αφού τα πολιτικά απασχολούν πολύ περισσότερο. Δεν θέλουμε, εμείς θέλουμε να μιλάμε για τις σχέσεις των ανθρώπων αναμεταξύ των. Θα μου πεις και η πολιτική αυτό ουσιαστικά διαχειρίζεται. Αγαπήστε, ερωτευτείτε. Να έχουμε δουλίτσα αυτό. Κάθε φορά που αγαπάτε ένα κοριτσάκι, κάθε φορά που ένα κοριτσάκι αγαπάει ένα αγοράκι, ταΐζετε ένα παιδάκι από τη Σταυρούπολη που τραγουδά. Για σας θα κάνουμε. Σκεφτείτε το καλύτερο και ιδίως αυτές τις μέρες το Χριστουγέννων που ο κόσμος θα το αναζητήσει αυτό το πράγμα. Το 43,1% εκτιμά ότι ιδανικά κάνουμε πρώτη φορά σεξ στο 4ο με 5ο ραντεβού. Σχεδόν πούμε ότι ο μισός πληθυσμός το πιστεύει ότι πρέπει να περάσει. Δηλαδή θέλει η ομάδα να πάρει πατήματα μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι ότι θα βγω, θα σε ράνω, θα σε κάνω, θα σε... να σου δείξω. Αυτό γιατί δεν το πιστεύουμε για τις ομάδες μας όμως. Αυτό ναι, θα έπρεπε... Θα έπρεπε να είναι. Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα. Δηλαδή... Να κάνουμε αναγωγή αυτών των αποτελεσμάτων σε παρόμοια θέματα ποδοσφαιρικά. Την επόμενη εβδομάδα που θα έρθει, θα βγάλουμε ακριβώς τα δικά μας. Σωστά. Ό,τι να είναι. Εδώ βγάλαμε κληρώσεις κυπέλλου που δεν βγαίνουν. Έτσι, κοιτούσα. Εννοείται. Τη φωτογραφία που έχεις βάλει όλα τα χαρτάκια. Ναι, ναι, ναι. Είναι πόσα, ήταν. 16 χαρτάκια. 16 χαρτάκια. Είναι 8 μάτς. Δεν έχει πετύχει ούτε ένα. Δεν έχουμε πετύχει κανένα χθες. Κανένα. Και λέω, σίγουρα υπάρχει ένα χαρτάκι που άμα του.
που άμα του αλλάξεις θέση, ναι, και πρέπει να βάλεις κάποιο άλλο στη θέση του και έκανα συνδυασμούς, ναι, πάλι δεν έβγαινε τίποτα. Τίποτα, καλά που γράψανε, εντάξει. Απίστευτα πράγματα. Ο άλλος μου έγραφε, μα σχολίασε, ας πούμε, ότι πάλι καλά που πέτυχες και το θεσμό. Δεν έκανες λάθος το θεσμό στον οποίο έκανες την κλήρωση. Εννοείται αυτό. Μπορούσατε, λέει, και χειρότερο, ο φίλος μας ο Διονύσης. Ας πούμε, αν είχατε κάνει λάθος και τη διοργάνωση. Respect, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος, γιατί το 08 είναι εξίσου δύσκολο από το 8 στα 8. Ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει πραγματικά τον κόπο μας. Γιατί ακριβώς το να έχεις πλήρη αποτυχία. Είναι. Θέλει αρετή και τόλμη. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας γράφει: πετύχατε τα χαρτάκια. 16, respect. Ότι είχαμε σωστά τις ομάδες τουλάχιστον. Αυτό είναι ένα πρόκρημα. Ο φίλος μας ο Κώστας μας γράφει: μετά από αυτό σου αξίζει φανέλα με το νούμερο 33. Έτσι, αυτή η ανομβρία του 2016. Ο Σπύρος μας γράφει: παρολίγο να βγάλεις Πανιώνιος Βέρεια και Σπάρτη Κερκυρά. Ομάδες που αποκλειστήκαν, εδώ έδωσα προγνωστικό Άρης Ηρακλής, ρε. Που Ηρακλής είχε αποκλειστεί. Και άλλοι φίλοι γράφουν: προτιμώ αυτή την φίλη του Άρεως, προτιμώ αυτή την κλήρωση, διότι έφερε τον Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό. Ή πραγματικά η κλήρωση δικιά μας τον είχε φέρει απέναντι στον Όφη. Και άλλα πάρα πολλά. Και του χρόνου να είμαστε καλά το 2016. Θα έχουμε να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα αποχωριστούμε. Με ανασκοπήσεις, με αναγωγές, με πραγματικότητες, με αθλητικές. Θα ετοιμάσουμε την Τετάρτη μεγάλη έρευνα εδώ στο Λόγο Επειδή. Και βέβαια, διαβάζοντας αυτή την έρευνα, είπαμε ότι το 43, τώρα με διακόπτη πήγαμε στα αθλητικά. Το 43,1 εκτιμά ότι κάνουμε ιδανικά πρώτη φορά σεξ το 4ο με 5ο ραντεβού. Ενώ το 8,3 φαίνεται ότι δεν μπορεί να περιμένει πολύ και απαντά στον πρώτο. Ναι, γιατί σου λέει δεν θα υπάρχει δεύτερο. Οπότε καλό είναι ό,τι κάνεις. Μια χαρά. Τέλος, το 28,9% εκτιμά ότι το 2017 μπορεί να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, ρε εσύ. Δεν θα τα αντέξουμε αυτό. Δεν θα γίνει. Θα μου πεις, για το ποσοστό του είπα. Είναι κοντά με το 17,2 που πιστεύει ότι υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφή στη δραχμή. Ότι καταλαβαίνεις τώρα όμως τι γίνεται. Ότι άμα εμείς φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί. Δεν θα αντέξουν χωρίς εμάς, ρε εσύ. Αυτό, εδώ διάβασα δήλωση του Βόλφγκαν Σόιμπλε, αγαπημένος μου. Βέβαια, όλων, νομίζω. Ότι αν δοθεί η 13η σύνταξη, ναι, είναι δυναμίτη στα θεμέλια της Ευρωζώνης. Και καλά κάνουμε να μην την πάρουν τα γεροντάκια. Να την παρατήσετε, δηλαδή να πάρετε στο βάρος, στο βάρος ευθύνης, να διαλυθεί αυτό το οικοδόμημα αλληλεγγύης, ανθρωπισμού, πολιτισμού που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Σας παρακαλώ, πώς μπορείτε να πάρετε 13η σύνταξη? Απαντήστε εσείς το ερώτημα αυτό. Μη ρώτας τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για σένα, ρώτα εσύ τι μπορείς να κάνεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ξεκάθαρο. Καλημέρα και στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Καλά είμαστε, εσύ? Ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε. Φεύγεις, ναι ρε φίλε, αυτό θα σε έλεγα τώρα. Πότε γυρνάς? Γυρνάω Παρασκευή βράδυ από την Αθήνα. Στην εκπομπή θα είμαστε. Από Παρασκευή πρωί δεν θα είσαι εδώ, όχι, δηλαδή? Όχι, γιατί παίζουμε και την Πέμπτη. Παίζουμε και αύριο και μεθαύριο στην Αθήνα. Και σε ποιον να πω εγώ τσούκου τσούκου, ρε, στο Βακάρο? Όποιος είναι, το πρόκειμα την καταστήσει. Από παίζει ο Άρης την Πέμπτη, ρε φίλε. Ω, φίλε, παρα... είδες, είμαστε μόνο... Κερδίζει και σε παίρνω τηλέφωνο και κάνω τσούκου τσούκου. Αν θες πάρε με στο... Σε ποιο να το πούμε αυτό, λοιπόν, ρε. Θα πάρουμε μαζί εκπομπή, θα ξυπνήσω το πρωί της Παρασκευής και θα βγούμε μαζί στο ραδιόφωνο, όποιος και να έχει εκπομπή. Ακόμα και στην επανάληψη, μη σου πω. Έτσι, το τρένο της ομάδας του Άρεως. Είσαι τυχερός, ρε φίλε, που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Γιατί είμαστε τυχεροί. Βέβαια, τα λέμε αυτά. Αν ήταν η Πασοκάρα, όταν γυρνούσες από Αθήνα θα σου κουνούσαν με 5.000, αλλά τώρα τι να σου κουνήσουν. Μαντιλάκι. Στο γήπεδο δεν βγάζανε 5.000. Ναι. Παναγιώτης Γιαννάκης. Το 14. Όχι, ρε, Παναγιώτη Γιαννάκη τότε, εκείνη την ιστορική υποδοχή. Εγνατία Μπανκ, Ευγενία Μπανκ και τέτοια, δεν τα θυμάσαι?
Εντάξει, το κλίμα είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, και εσύ καλά Χριστούγεννα εκεί στα εξωτερικά μας. Τα φιλιά μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές... Τα λέμε μετά. Τα λέμε, λέμε την Τρίτη. Θα πάρεις να κάνει τσουκουτσούκου και την Τρίτη. Δεν, εδώ θα είμαστε. Ο σταθμός είναι. Τι φάγει τσουκουτσούκου, ρε φίλε. Και στον μπάσκετ τώρα πάω τώρα να έχω εξηγήσει. Πάμε για τσα... πάμε φάνικες. Έτσι, έτσι. Σε φιλούμε. Καλά Χριστούγεννα, τσαό, τσαό. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε κυρίες και κύριοι και την πρωινή μας πανδεσία εδώ στο Λόγο Επειδή. Τελευταία εκπομπή προχριστουγεννιάτικη και δεν θα ήμασταν τώρα να σου πω και δεν μπορείς και το κάνεις και πολύ προχριστουγεννιάτικο. Δεν με πιάνει, δεν με πιάνει η καρδιά. Θέλει εκεί πάνω στην κορύφωση της ευλάβειας. Έτσι, να ήμασταν, να ήμασταν 24 του Δεκέμβρη, να πούμε και τα καλαντά μας αυτά. Μας και ψηρίσουμε κανέναν ακροατή σαν αυτό που μας παίρνει τηλέφωνο τώρα, θυμηθήκατε. Καλημέρα. Να τα πούμε. Για πες τα, πες τα για να κλείσουμε, να αποχωρήσουμε. Θα δώσεις τίποτα. Τι να, όχι ρε, μπαίνω μακάρο να ξέρω εγώ κάτι, ό,τι μας φέρουν εδώ. Θα έλεγα τώρα που το βάζω με το μακάρο. Τι να δώσω, έχω για να δώσω. Γι' αυτό πάω να βγάλω κανένα ψωμάκι, να ψηρίσω τους Αθηναίους και να τα φέρω εδώ στην πατρίδα. Συνάλλαγμα θα φέρω, όχι αστεία. Τι νομίζεις. Τι να πω. Τι να πούμε. Κάτσε στην Αθήνα, τίποτα. Έτσι. Είμαστε, είμαστε. Ο Δούριος Ήπος. Δηλαδή, αύριο ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Από την Τρίτη. Εντάξει, θα κάνουμε και λίγο relax, ρε παιδί μου. Εσείς, κύριος, να ξεκουράσετε τα αυτιά σας. Θα κλάψω. Άντε, φιλιά, φιλιά. Τσαό. Jingle bell, jingle all the way. Λοιπόν, Τζουζέπε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την τεταρτούλα, για τις μεγάλες ερευνητικές διαθέσεις και τις αναγνώσεις πίσω από τα υποτιθέμενα γράμματα και ποσοστά. Για να βγάλουμε, καταλαβαίνουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι τον πολιτισμό μας, καταλαβαίνουμε τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κοινωνία μόνο μέσα από το λόγο επειδή. Όλες οι στάσεις έχουμε και όλες τις απόψεις. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Ακολουθείς ο Τρεις Βακάρος μέχρι και τις 8. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Όχι μέχρι τις 8. Ναι, μέχρι τις 10 ό,τι να είναι. Θα μπει, θα βγει. Θα τα ξαναπούμε εμείς μαζί την Τρίτη. Ωραία να περάσετε. Και πιστεύω μπορείτε να το κάνετε. Ο καθένας μας μπορεί. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά εδώ. Είμαστε τεχνογνωσία παγκόσμια. Είμαστε καλύτεροι στο να περνάμε καλά. Ψυχραιμία, υπομονή, ωραία διάθεση. Όσο μπορούμε να αφήσουμε κάποια πραγματάκια απ' έξω και την Τρίτη εδώ θα είμαστε ξανά. Τσούκου, 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 τσούκου. Θα κλείσω με ένα δικό μου τραγούδι. Έτσι, ναι. Για να υμνήσουμε κυρίες και κύριοι, διότι σήμερα είναι της Ιουλίας. Είμαστε οι μοναδικοί στον κόσμο που έχουμε γράψει τώρα κάτι Τζούλια και τέτοια αυτά. Δεν πιάνονται τα Τζούλια. Εμείς έχουμε γράψει για τη δικιά μας την Τζούλια. Χρόνια πολλά τη. Σας εγκαταλείπουμε, φιλιά, τσάω.